δεν χαλάει ποτέ. Το Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο. Δεν πάει να... Κύριακο, Σαββατοκύριακο. Να ξημερώνει ξύκνο Παρασκευή. Δεν πάει να προηγήθηκε βράδυ έντονο αγέροχο και, όλα πάνε... και άλλα πολλά άλλα. Εμείς εδώ κανονικά στις επάλξεις, στο μετερίζι της ζωής, στο μάχημο λόγο επειδή, στο Λίμπερο 107,4. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλό μήνα. Πρώτη του Μαρτιού είναι σήμερα και όλα θα πάνε περίφημα. Και είχα και μια έκπληξη άνθρωπου που δεν τον περίμενα, αλλά ήρθε εδώ να συνδράμει μαζί μου. Στείλε μου Top Gun, τι κάνεις, πως είσαι, τι... τι έφερες, καραμπούσα, κάτσε πιο μη... Ωπα, τα γκρέμισε, τι είναι αυτό? Ζουρνάς από τα Ιβαλή. Είχαμε το Φωτιάδη, ρίχνε μία μπας και ξυπνήσουμε. Ρίξε μία. Εντάξει, τον έχεις σκίσει το Φωτιάδη τώρα. Έφερε ζουρνά από το Αϊβαλί. Εντάξει, συνεχίζουμε. Γιατί από τη στιγμή που δεν έχουμε. Κοιμήθηκες καθόλου, έχεις κοιμηθεί? Λίγο, λίγο. Εγώ δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Λίγο, επειδή οδηγούσα, εγώ χθες εξηγήθηκα για πρόδρομο και σήμερα ήρθα επειδή πρέπει να πάω τους παιδιά και μετά. Έτσι. Συνεχίζουμε εκεί. Πού? Ξανά, Άγιο Πρόδρομο. Άιντε πάλι. Για μένα δεν έχει τελειώσει η Πέμπτη. Από τη στιγμή που δεν έχω κοιμηθεί και είμαι σε ρή από χθες, καθότι παίζαμε, είναι ακόμα τσικό Πέμπτη. Εγώ θα καλούσα και τα φιλαράκια μου τους Παοκτσίδες, αλλά ξέρω ότι θα είναι Λαμία. Λαμία, λες, πόπο, τι έχουμε σήμερα, τι θα γίνει, φορτωμένες οι γραμμές. Μπορεί να παίρνει μόνο ένας. Καλημέρα, για να δούμε. Δεν κρατιούνται, καλημέρα. Καλημέρα που εξαιτία Σταυρούπολη. Δεν κρατιέστε σήμερα, έχω φορτωμένες 5 γραμμές, 6 και 7. Πέντε γραμμές. Ναι. Εκλείω, κοίταξε, τιμή σε ένα και να αφήσουμε όλοι στο Δημήτρη από Βέρεια που θα παίρνει σίγουρα. Ναι. Γιατί είναι ο καλύτερος ακροατής όλων των εποχών. Θα την βγάλουμε όλη την εκπομπή με τον Δημήτρη να μας διηγηθεί τι έχει περάσει που έχει εξαφανιστεί. Ναι, είναι πραγματικά. Δεν το συζητάμε. Καλημέρα το και στο Top Gun. Ναι. Στον τόμο, όπως λέει ο. Εκεί στον Άγιο Πρόδρομο κάθε μέρα τσικνοπέμπτη έχει. Καλά, ναι. Βρήκαν τώρα. Μην το λες γιατί ήδη από πέρσι κλείσανε κανένα. Αρχίσαμε τα τέτοια, που ρωτάς κάθε καταστηματάρχη που το ρωτάς πώς είναι φέτος τα πράγματα. Δεν είναι και πέρυσι. Ναι, δεν θα πάρω Mercedes στον οικονόμο. Όλοι λένε το πέρυσι. Άμα είναι με αυτή τη λογική, αφού κάθε φέτος, κάθε χρόνο είναι και χειρότερο, θα πρέπει να τα κλείνουν τα μαγαζιά. Κλείσαν δύο. Πόσο σουβλάκι να φας. Όχι, ερχόταν, μιλάμε μισή Θεσσαλονίκη. Αλλά Σαββατοκύριακο δουλεύουν όλοι. Όταν λέμε όλοι. Παλιά δουλεύανε. Ξέρω εγώ και τέσσερα άλλα απογέματα. Έχω πάει σε σουβλατζίδικο σε τέτοιο στον Άγιο Πρόδρομο, στο Χοπί. Και μας χρεώσανε το λάδι για τη σαλάτα. Το λάδι. Ναι. Σας βγάλανε το λάδι. Κανονικά. Χαλκιδικιώτες τώρα, τι να λέμε. Βόρειοι. Δεν παίρνω το μέρος, εγώ δεν είμαι από εκεί. Όχι, να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μου. Εγώ είμαι γαμπρός εκεί. Από τις αρχές εκεί ελιές, από τα που κάνανε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Να λέμε, έτσι, άσε τώρα. Σκότεινους. Μην πιάσουμε αυτό το θέμα, μάλιστα. Τι λέει, πως είσαι, εντάξει, πανηγυρίζεις. Δεν μου λες, σε καλή κατάσταση σε βλέπω. Καλά είμαι, καλά είμαι, εντάξει. Γιατί, εγώ ήθελα να... Και να είμαι τύφλα, προσέχω τα νότα μου, τι νομίζεις. Επαγγελματίες ανθρώποι. Το Top Gun και όλοι εκεί που θα βγουν μετά... Όλοι και μπάμπης από Αράου και... Ναι, μ' αρέσει που παρουσιάζεις ποιοι θα βγουν σήμερα. Ρε κάτσε, ρε θα μας ακούσει κανένας ξένος άνθρωπος που γυρνάει από τα ξενύχτια. Τουλάχιστον να νομίζει ότι έχουμε κρεματικότητα και όχι ότι βγαίνουν οι ειδικοί ίδιοι. Ναι, λες και κοσέρβα ή ξέρω εγώ στην πέρα. Το καλύτερο σενάριο είναι να παίξει ΠΑΟΚ κάτι τελικό, να προκριθεί σε βέβαια ο ΠΑΟΚ και μετά όλοι να παρακαλάνε οι Αριανοί για τάμπλ. Για να βγούμε Ευρώπη. Το καλύτερο σενάριο, κάτσε, είπες πάω ΚΑΕΚ τελικό. Ημιτελικό, ναι. Έτσι. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Και μετά να πάρει πρωτάθλημα και κύπελο ο ΠΑΟΚ και να κατέβουν και οι Αριανοί στο Λευκοπύργο. Επειδή θα έχουν κανονίσει Ευρώπη. Και θα βάλω και την τρίτη παράμετρο που δεν έχει αναλυθεί από χθες, νομίζω. Όλοι αυτό συζητάνε. Η τρίτη παράμετρος είναι η μεγαλύτερη εκδρομή. Επίσης. Έγινε. Ναι, έχει γίνει μέχρι στιγμής από τον Άρη. 8.000 Μάντσεστερ, ναι, αλλά θα όχι, στην Ελλάδα 30.000 στο ΑΚΑ. Αν παίξει ΠΑΟΚ Λαμία, λέμε τελικό, ή ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης,
οι παοξίδες θα είναι σαφώς. Όχι, γιατί τα μισά θα πάρουν. Δεν θα βρουν. Όχι, θα επέμβει ο Άρης. Θα επέμβει ο Άρης να πάρουν τα μισά. Τι λες τώρα. Όχι, αφού θα έρθουν και οι Αριανοί μετά και θα παρακαλάνε. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε εισιτήρια. Μάλιστα. Αλλά έχουμε γραμμένο Αριανός, δεν είναι. Να καραμπήσει να πάρει ο Πάοκ παραπάνω εισιτήρια. Αυτά θα είναι τα τρία θέματα δηλαδή που θα συζητηθούν σήμερα κατά κόρο. Λοιπόν, κλείσα να δούμε τι γίνεται, ποιοι είναι αυτοί και ξαναπάρε. Περνάτε να δω ποιο φόρτωσε τι γραμμέ που μάλλον θα είναι κλειστέ τώρα. Καλημέρα. Καλημέρα, μηδέν εδώ, ήμουν σίγουρος. Καλημέρα. Παμπή. Ποιος είναι? Ο Λευτέρης από Αθήνα, ο Βρωμογάνουμος. Πού τον κατάλαβες? Αμέσως, τι. Αλλάζει τη φωνή του. Από το πηγάδι ρε, στην αρχή πήρε από το πηγάδι. Παμπή. Ο δρόμος για τη Λαμία πόσα χιλιόμετρα είναι από την Αθήνα? Από την Αθήνα πρέπει καμία 200 κάτι. Στη μέση ακριβώς. Όχι, 200... δεν είναι στη μέση η Λαμία. Μέση. Πιο πολύ η Αθήνα, πιο κοντά είναι η Αθήνα. Παμπή, ναι. Η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Το Ναύπλιο είναι! Για μας είναι το Ναύπλιο! Η πρωτεύουσα είναι η Αθήνα! Δεν αναγνωρίζουμε! Το Πειραιάς είναι το λιμάνι! Το λιμάνι! Λαρυγγισμό κάνει! Το λιμάνι της Αθήνας είναι ο Πειραιάς! Έτσι! Να σου πω και κάτι άλλο! Για έχω πες! Εδώ πέρα ένα παιδί, ναι, από τη θύρα 13, θέλει κάτι να σου πει! Για δώσ' το! Πάω θρησκεία θύρα 13! Έτσι! Πού είστε? Πεντέλη, πάω θρησκεία, θέα 13, πάντα. Μόνο. Του λύσω το καβέλι στην Πεντέλη. Ποτέ ξανά, ποτέ ξανά, πρωταθλήμα. Στο Πειραιά. Και κύπελο. Μάλιστα. Άντε γεια. Άντε γεια. Μας κλείνει μέχρι και ο Λευτής στην Πεντέλη. Ικανή είναι, τους έχω στη σπηλιά του Νταβέλη. Εκεί που συμβαίνουν εξωγήινοι τέτοια αυτά, διάφορα πράγματα. Στην Πεντέλη δεν είναι και αυτό που ανεβαίνει στην ανηφόρα και το αυτοκίνητο τσουλάει. Σε ένα σημείο. Κατεβαίνει, μάλλον και αυτό ανεβαίνει. Τι κάνει αυτό το παιδί. Στην ανηφόρα. Ναι, ναι. Αλλά το αυτοκίνητο πάει προς τα πίσω. Ναι, αυτό είναι και στην πρώτη Σερώνη. Καλού, επίσης, καλού, και αλλού και στην Αμερική. Έφου πάει Λευτέρης τώρα, δεν θα νομπάλεψε το μέρος. Είχε πάει ο Μητσοτάκης στον Ημιτό, είχε δει τους εξωγήρους. Στον Ημιτό. Στον Ημιτό, να μην τα μπερδεύουμε, έχει πολλά τα βουνά. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Πάμε, πάμε. Θα τελειώσει η εκπομπή. Καλημέρα. Καλό μήνα. Τι γίνεται? Να το ξέρουμε το Θεό καλά. Πού είσαι? Τελικά δεν έφυγα για Μυτιλίνη, πήγα αλλού. Πού πήγες? Έφυγα για Ουρανόπολη σήμερα. Α, Ουρανόπολη. Πάλι στο φτωχό Άγιο Όρος θα πας, ε. Τι να κάνουμε, τι να... ο Λευτέρης να συναχωρηθεί που μίλησε πριν λίγο. Ναι, γιατί δεν πήγες Μυτιλίνη? Τελικά δεν ήξερα τι θα κάνω, να τελειώσω τα λεφτά, δεν θα έχω τίποτα μετά. Ωραία είναι στην Μυτιλίνη, ρε. Πάνε να αλλάξει λίγο παραστάσεις. Όλο Άγιο Όρος, Άγιο Όρος, το ίδιο και το ίδιο. Ξυφιές, τι άλλα τρώνε κάτι. Γαλαίους. Τέλος του μήνα. Τέλος του μήνα. Πότε πληρωνόμαστε? 26. Τα ξέρει απέξω. Ναι, εννοείται, δεν τα ξέρει, τι, ξεκάθαρα. Ποιος είναι ο φίλος εκεί? Ο φίλος μας ο Top Gun είναι εδώ. Νίκος. Α, Νίκος, τι κάνεις? Δεν τον κάνει τον Νίκος. Καλά είμαι, κάθομαι και εγώ εδώ. Εδώ ήρθε παρέα. Και εγώ κάθομαι. Καλά κάνεις, εγώ θα σηκωθώ σε λίγο. Μια συγκλονιστική εκπομπή γεμάτη ίντριγκα, γεμάτη... Ο Λευτέρης, τι σου λέγει ο Λευτέρης? Ότι είναι στην Πεντέλη, στη σπηλιά του Νταβέλη. Έχει πολύ καλά μπούλι αυτό. Πολύ καλά. Έτσι. Άντε, σε φιλούμε. Ναι, αλλά καλύτερο σου φίλο. Τι έκανε? Είναι ο Φωτιάδης. Τι έκανε τσικνοπέμπτη, τι έκανε χθε? Πού τσίκνησε? Εγώ. Ναι. Εγώ. Ναι. Εγώ δεν τσίκνησα. Νίστευε. Στο ξενοδοχείο. Δεν είχε τίποτα νηστήσιμο εκεί. Κάτι. Δεν είχε κούτρα. Όχι, έμεινα δύο μέρε. Μετά τελειώσαν τα λεφτά που να πα στη Μυτιλίνη. Μάλιστα. Έγινε, φίλε μου, παφή. Άντε, καλωσορίζουμε τον πελάτη μας. Για ποιος είναι ο πελάτης? Ποιο λέει? Ξέρω εγώ τι λέει. Μήπως μιλάει, τι να... Και μέχρι τις 26 του πυρός πώς θα την βγάλει τώρα? Μήπως αν παοξής μιλάει, καλωσορίζουμε τον πελάτη μας για τον... Είναι Ολυμπιακός. Είναι ο Ολυμπιακός. Είναι παοξής τον τελευταίο καιρό. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ πέρα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Μηδέν και εδώ στο Πηλίκον. Καλημέρα. Μήμαστε, καλημέρα. 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 Ήμουν ο τρίτος. Ναι, τα καταφέραμε. Τέλεια. Εγώ ήθελα μια ερώτηση να κάνω και τον προηγούμενο. Παρακαλούμε. Δεν πήγε ο Πάφη Μυτιλίνη τελικά? Δεν πήγε, Άγιο Όρος τελικά κατέληξε. Α, Ουρανούπολη. Ουρανούπολη.
μισό λεπτό ρε παιδιά, πώς κατέληξε. Χθες μου έλεγε να τον πω Αριστοτέλους για να πάει η Μυτιλίνη. Πώς ξαφνικά έτσι αποφάσισε να πάει η Αγιώρος. Πρέπει να μιλήσει. Δεν τον πήγες εκεί με τα μαξάκι, δεν τον πήγες. Ήθελα να πάει όντως με τα μαξί στο τέλος, ήθελα να τον πάει ο Αναστάσης. Καβάλα ήθελε να πάει. Τελικά αλλάξαν τα σχέδια, τι να κάνουμε, αλλάξαν τα πλάνα του. Θα την έπεσε κανένα νοσοκομείο να φάει, έτσι κάνει. Αυτός ο Πάφη ρε φίλε, γεμάτος ανατροπές. Έτσι, έτσι. Σαν τη Λαμία είναι, δεν τον πιάνεις από πουθενά. Σαν τη Λαμία, εντάξει. Τη ζήσαμε χθες. Δεν το δω μάτσα, αλλά έτσι τέλος πάντων. Δεν ήθελες να το πεις. Μου στέλνεις μια φάση, αποκλείστηκε λέει Ολυμπιακό. Ναι. Από τα χιόνια. Αποκλείστηκε. Πού είσαι, χάθηκες. Αποκλείστηκε και το κινητό του. Είδες, ο φίλος μας ο Αναστάσης είναι αυτός τώρα κάπου ήταν έξω. Μας κοιτάς ήτανε. Ναι, ναι, πού να το καταλάβεις. Πού να το καταλάβεις. Έρθει, δεν τον είπες. Καλά, μπορεί να έρθει και εμάς. Να έρθουν τώρα όλοι θα με θυμηθούν τέτοιες μέρες. Καλημέρα. Καλημέρα, Μπάμπη, καλό μήνα. Καλό μήνα και καλημέρα βέβαια. Τέτοιες Μυτιλίνη έχουμε. Ναι. Κρατήσετε εσείς, σας παρακαλώ. Έχουμε πολλούς. Έχουμε τόσο πολλοί που δεν ξέρετε να τους κάνουμε. Είναι ο καλύτερος, είναι ο καλύτερος. Κρατήσετε εσείς. Έχουμε. Έχει γεμίσει το λιμάνι, έχει γεμίσει η προκυμαία. Έχει. Κρατήσετε. Ο Πάφη είναι μοναδικός. Θα δώσει άλλο μπρίο στο νησί και άλλον αέρα. Αλλά θα πρέπει να δώσει δηλαδή παρόν. Ναι. Είναι απεσταλμένο στο Αγίου Όρους. Έχει πόσα χρόνια και ζωή. Δεν είναι τυχαίο. Έχουμε. Από τους άλλους μας λείπουν. Τους γνωστικούς, ε! Κοίτα, εκεί έρχονται γυναίκες, επειδή είναι και παλιά, ας πούμε, η Κλειδαρά που είχε, ας πούμε, το τέτοιο, και είναι γυναικείο το μοναστήρι του Ραφαήλ. Οπότε, το επειδή... Ραφαήλ είναι γυναικείο, αλλά έχει δίπλα μεγάλες μονάδες που μπορείς να γεννηθείς. Ναι, κατάλαβα. Επειδή οι άνδρες πάνε, ας πούμε, στο Αγίου Όρους, γυναίκες δεν μπορούν να πάνε, βρίσκονται σαν διέξοδο, όχι μόνο στο Ραφαήλ και σε άλλα, ας πούμε. Καλά, εξάλλου, ας μην ξεχνάμε ότι. Η Μυτιλίνη και το νησί, η Λέσβος δηλαδή. Η Λέσβος. Το νησί της Απφούς. Έτσι. Γενικότερα. Ναι, πολλές, να... ναι. Πολλές γυναίκες. 15 Αύγουστο. Ε? 15 Αύγουστο πρέπει να έρθεις για να δεις τη Σαμφό. Έτσι, το ξέρω. Τρίτη μέρα γιορτάζει. Θέτω στόχο στο μυαλό μου. Θέλω να την επισκεφτώ τη Μυτιλίνη. Τρίτη μέρα με το. Με την Πασχαλιά. Τρίτη μέρα γιορτάζει το μοναστήρι. Είσαι καλά, εντάξει, όλα κομπλέ. Έγινε. Για δουλειά, ρε. Άντε, δουλίτσα, τι να κάνουμε, Παρασκευούλα, θα τα καταφέρουμε. Τσαβάω, τσαβάω. Και Μυτιλινιός, καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλησπέρα, παπί. Οπ, καλώς το να, τι έγινε. Τι έγινε, τι κάνουμε. Καλά, μεταφερθήκατε. Το λέει συνέχεια ο Ζαγόρας το βράδυ. Τι λέει. Πήγαμε στα καινούργια στούντιο της Βασιλής Όλγας. Και εγώ το Ζαγόρα ακούω. Νοητά, επειδή κάθεται εκεί και έχει στόχο να εκπέμπει όπως ο Χίος. Ναι, από το σπίτι, καλά. Εκπέμπει από το σπίτι, γι' αυτό αρχίζει μάλλον και ετοιμάζει το τέτοιο. Γι' αυτό λέει από τα καινούργια. Εδώ είναι σταθερά. Συνέχεια το λέει κάθε βράδυ. Θα ήθελε. Εγώ παρετούμε. Αν πάει στη Βασιλής Όλγας, παρετούμε. Αυτό. Μην και εσύ άμεσα γίνει παγκοτσέ. Παρετούμε, τι. Είπαμε μόνο του. Α, εντάξει, έτσι ναι. Αυτός. Υπήρχε μια ταινία με τον Γόλτερ Ματάου και κάποιον άλλο, δεν θυμάμαι. Αυτό, ποιο ήταν το κλασικό δίδυμο που παίζανε. Γόλτερ Ματάου με έναν άλλο που κάνανε ταινίε. Και το First Page. Και ήταν. Τζακ Λέμον. Ναι, και ήταν ρε παιδί μου αθλητικό. Ανταποκριτή. Σχολιαστή, α πούμε αυτό. Και έκανε εκπομπέ από το σπίτι του. Ναι, ενημερωμένος. Έτσι. Το όνειρό μου και εμένα αυτό είναι να κάνω εκπομπές από το σπίτι μου. Ποιο είναι το δύσκολο. Πιάσουμε τον Τζόκερ. Σαν τον Ζαγόρα. Ξέρεις, μετά τα χθεσινά η μεγαλύτερη ίντρικα είναι μία. Να βγει η κλήρωση ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Εδώ το συζητούμε. Να περάσει ο ΠΑΟΚ. Και επειδή ο Άρης φυσιολογικά θα είναι πέμπτο, θα τερματίσει φυσιολογικά ο Άρης. Δεν το ξέρεις. Όλοι το μπορεί και παραπάνω. Όλοι το φωνάζουν υπέρ του ΠΑΟΚ για να βγει ο Άρης Ευρώπη. Ναι, όλοι. Είπαμε, ο Άρης το. Πώς το λένε, Λευκό πύργο μαζί με τους παγκοξίδες γιατί. Γιατί αλλιώς δεν θα βγει άμα βγει η Λαμία. Ναι, εφόσον είναι πέμπτο, άμα είναι τέταρτο. Ναι, είναι η απόσταση 40-34 είναι με τον Αντρόμητο. Λέμε τώρα. Ναι. Και όχι μόνο ναι, αυτό. Ναι, δηλαδή, ναι. Λέμε σε, είναι το τρελό σενάριο να παρακαλέσει η ντρικά. Η ντρικά, αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Υπάρχει και δεύτερο επίπεδο στην ντρικά. Διότι ταυτόχρονα στο πρωτάθλημα οι Αριανοί θα παρακαλάνε τον ΠΑΟΚ να κερδίσει τον Ατρόμητο.
Οπωσδήποτε. Έχει και ο Άρης τον Ατρόμητο. Έχει και ο Άρης τον Ατρόμητο, αλλά το φτάνει. Οκ, okay, είναι και οι δύο έχουν αυτά τα τέρματα. Ναι. Δηλαδή να φτάσουν. Ναι. Έλα ρε τώρα, μην βγει κανένα. Στο τελικό οι Αριανοί να θέλουν να κερδίσουν πάω και να. Όχι, ρε φιλαράκι τώρα, πλάκα κάνει τώρα. Ποια Ευρώπη τώρα. Ποια Ευρώπη τώρα. Είπαμε να λέμε αστεία, αλλά μην το παρακάνουμε. Εκείνη να βγει. Οπότε καπάκι το τραγούδι, συγγνώμη, κύριε Ακροατά, του Τζιβάκο. Αχ, Ευρώπη, εσύ μας μάρανε. Έτσι, έτσι. Όντως είναι το άκρονο του σενάριου. Έτσι, χαλάμε, χαλάμε το El Clásico. Εδώ αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Θα το χαλάσει ο Άρης τώρα. Τώρα πέρα από τη φανατικότητα και την πλάκα που κάνουμε μεταξύ μας, τώρα μπορείς να φανταστείς τη Ρεάλ με να θέλει ας πούμε, το καλό της Μπαρτσελόνα. Μπορείς να φανταστείς κάτω στην Νότια Αμερική Μπόκα Τζούνιορς. Ναι, αλλά για να θέλει το καλό, ναι, για το καλό όμως το δικό του. Όχι, έτσι, ρε. Τι το καλό το δικό του θέλει, Ευρώπη. Έσοδα. Όχι, θα βρεθούν. Θα βρεθούν, θα βρεθούν. Λεφτά θα υπάρξουν. Μάλιστα. Έγινε, σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να καλημερίσω και τον φίλο μου τον Γιώργο, όπου μας στείλει τις καλημέρες του. Καλημέρα, λόγω επειδή χαιρετίσματα λέει από την τραγική Αλεξάνδρεια. Δεν είναι η δικιά μου έκφραση, είναι προφανώς του Αλεξανδρινού μας φίλου του. Φαντάζομαι την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου θα εννοεί, γιατί εδώ ο Γιδάς είναι κατά τα άλλα πανέμορφος και εξωτικός. Να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλώς το να. Τι γίνεται. Είμαστε πολύ καλά. Καλό μήνα. Βεβαίως. Καλό Μάρτι. Μπήκε η άνοιξη. Mm. Καλύτερη εποχή του. Κάτσε, μπήκε ακόμα. Δεν ρίμενα ακόμα. Είμαστε με τα παλτά. Μετά έτσι. Μάιο θα είμαστε καλά. Ναι, το Μάιο μου, το Μάιο. Μπήκε η άνοιξη. Τι να κάνουμε τώρα. Μάλλον με την νίκη της Λαμίας μπήκε η άνοιξη. Πέρασα προηγουμένως, έκανα 45 λεπτό και έβγαλα Χαριλάου. Κοιτάω τις σημαίες στο γήπεδο μεσίστιες σχηματίζανε. Μεσίστιες, γιατί? Ρώτησα στα μάτια για καφέ εκεί πέρα. Ρωτάω, λέει με εντολή του Κάρι, λέει έδειξε πέφτος για μια εβδομάδα. Για ποιο λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Επειδή ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε χθες, δεν φίλε. Μάλιστα. Εγώ νόμιζα και ναι, αυτό, ότι έχει λιγότερες πιθανότητες ο Άρης. Όχι, όχι, πάει όχι, αλλού, όχι, επειδή υπάρχει φωτογραφία του Κάρι. Α, καλά, φόρμα. Ούτε με πέρασε το μυαλό εκεί. Δεν πειράζει. Ναι. Γιατί πρέπει να έχουν να λένε ότι εμείς κάπου ανήκουμε. Ξεχνώντας τα δικά τους. Όχι, να έχουμε να λέμε. Για πες μου, έτσι σταθερά και καθαρά. Όχι. Για ένα ντάτο. Εδώ σ' αγόρασε Λίμπρεχτς και τέτοιο μαζί και Μπανιώτη. Μισό λεπτό. Ο αρχηγός σου ο Ορφανός πήγε κατευθείαν και έπαιξε εκεί. Τον άλλον από την Κατερίνη, πώς τον είπαμε, τον Κωστίκο, σε πήρε τον Κωστίκο. Κάτσε να στα πω μια και μπαίνεις εσύ μετά. Όταν εκμεταλλευόταν ότι ο Πάοκ ήταν ο φτωχός συγγενής και δεν είχε φράγκο και έλεγε θα σε πάρω τον παίκτη ούτως ή άλλως. Έλα στον αγοράζω και μην μιλάω. Όχι φίλε, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός από ό,τι λες. Τελείωσε. Όχι, θα βρεις απαλού λεφτά. Όταν ο Μεγαλέξανδρος σου έσκιζε το δικέφαλο μέσα στο λιμάνι και έλεγε εγώ... Εδώ θα παίξω και εδώ θα κάνω, αυτά τα ξεχάσατε. Πώς θα γίνει τώρα, τι έτσι. Έχεις Facebook να σε στείλω τη φωτογραφία από το πρωτοσέλιδο. Έλα, θα γίνουμε κουραστικοί τώρα. Άστο, τραβάει. Θα σε στείλω και εγώ φωτογραφίες που χειροκροτάτε τον Ολυμπιακό. Άστο, το χειροκροτάμε. Τα πανό να δείτε εσείς. Τα πανό να πούμε την εντυμότατη και μετά το γυρνά στην πλακίτσα. Ό,τι δεν μας συμφέρει, όταν δεν μας συμφέρει, το γυρνάμε στην πλακίτσα. Όλη η επικοινωνιακή πολιτική του Άρη. Το 80 για να κρύψει αυτό που έγινε στα πολιτήρια στο Ιντερνετ. Κράτε πάλι με τα πολιτήρια, τι σε ενδιαφέρει, α έγινε. Μα τι σε ενδιαφέρει, εσένα τι έγινε που δεν ξέρουμε, δεν αποδείχτηκε. Εσύ δες τι έγινε με το πανό σου που πήγαν 500 άτομα. Δεν θα λυθεί ποτέ αυτό το ζήτημα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό το πράγμα βασίστηκε, τον Γκάτ. Τι ρε βασίστηκε το πανό σου, βασίστηκε εκεί. Ρε άνθρωπε, είσαι και μεγάλος. Αυτά θα τα λέγανε 14-15. Ας έγινε ό,τι θέλει. Εσύ χαρτούρα πήρες από τον Ολυμπιακό και έκανες το πανό. Εκεί θα απαντήσεις. Εγώ μιλάμε κάτι και το πας αλλού. Άντε μαζί σου, μπορεί να πουλήθηκε κανένας που δεν αποδείχθηκε. Καζούρα έκανα, ρε ένα πανό. Α, έτσι μας συμφέρει. Έτσι μας συμφέρει. Ναι. Μάλιστα. Για πες για Λαμία, χθες πώς το είδες. Κοίταξε, δεν το είδα το παιχνίδι, πάμε μη λέω το ρώτη. Κανείς δεν το είδα και κανείς δεν το περίμενε. Ναι, διάβασα κάποια στιγμή μου είπα στο 70 ότι είναι 0-1, δεν πίστευα ότι δεν θα βάλει γκολ Ολυμπιακός. Στη συνέχεια αυτά βλέπω αποκλείστηκε. Εγώ δεν ξέρω που απέκλεισε και η πέναλτι. Ναι, στο 85.
πέναλτι του. Από ό,τι κατάλαβα, μαγική εικόνα ήταν το 0-1. Καλά, ναι, χάσανε άντερα τώρα. Ολυμπιακό, έχει μαλλιά χάσανε. 15 χέρια είχε τώρα. Αλλά αυτά συμβαίνουν. Και ένα πέναλτι που δεν του δόθηκε. Του Ισλαμπιά. Στον Ολυμπιακό, ένα χέρι. Βέβαια το πέναλτι που πήρε ήταν υπερβολικό. Όχι, δεν ήταν υπερβολικό. Το βρίσκει. Τώρα μην είμαστε τέτοιοι. Το βρίσκει από πίσω. Το βρίσκει λίγο χαμηλά. Αλλά για μένα τέτοια πέναλτι, γιατί άμα δεν το ποτέστε, κουτάει σε ένα χρόνο διαφορετικό από το ακούμπημα. Εντάξει, τον έχει βρει, είναι πέναλτι τώρα. Το ΒΑΡ θα το καταλόγιζε. Αν ήμουν εγώ στο ΒΑΡ δηλαδή θα το δίνα. Πέναμε το ΒΑΡ, θα τα πέναλτι και το χέρι του Πανιωνίου. Πολύ πιθανό, ναι, πολύ πιθανό είναι το και του Πανιωνίου. Την ανακοίνωση του χθες που έβγαλε, λέει και ψέματα, έτσι. Ότι πέναλτι δεν υπάρχει στο κρέσο πέναλτι, αλλά είναι ως μη γενόμενη, λέει, φάση. Γιατί υπάρχει χέρι του Κρέσπο πιο πριν. Mm-hmm. Που λέει ψέματα, έτσι. Δεν βρίσκει μπάλα στο χέρι του. Βρίσκει στον αγώνα βρήκε. Μάλιστα. Έγινε. Έτσι. Σε χαιρετούμε. Καλημέρα. Φιλιά, καλό δρόμο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, μ' ακούτε. Ναι. Μία, λα δύο, λα τρεις, λα τέσσερις, λα πέντε, λα έξι. Εκεί σταματάει. Μάλιστα. Εφτά δεν υπάρχει. Έτσι. Εφτά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ούτε 21 υπάρχει. Πόσα είναι τα χιλιόμετρα Αθήνα Λαμία, μάθαμε. Ναι, είναι 198 από το παράδρομο, γιατί πάω από την Κονταρίδα. Από την Κονταρίδα. Πέντε. Χάνεσαι. Να σε ρωτήσω, μ' ακούς. Για πες, ναι. Κύριε Μπαμπή. Παρακαλώ. Είχε Σέρβους ο ΠΑΟΚ στην πεζογέφυρα εκεί στο Βόλο. Δεν έχω ιδέα. Γεια σου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Να μην την κάνουμε γιαγμα την εκπομπή. Γιατί άμα αρχίσω και λέω εγώ. Τα πανώ και το τέτοιο και το ζελελίδι. Δεν άρχισα. Όποιος αρχίζει πρέπει να απαντηθεί. Δεν έχω καμία διάθεση. Εγώ ήρθα να γιορτάσω την νίκη της Λαμίας. Ήρθα να γιορτάσω την νίκη της Λαμίας με ντουντούκες. Ναι. Α, μπράβο γι' αυτό. Εγώ μα έτσι ξεκίνησα και με προκαλείτε. Α, τι να σε προκαλείτε. Σε είπα εγώ ότι μέχρι το 1984 τα εισιτήρια που έπαιρνε. Άντε, να ξεκίνησε. Το μπάσκετ, οι φίλαθλοι ήταν τζάμπα. Γιατί τα γνωρίζω καλύτερα. Τα περισσότερα. Άλλο να είναι τζάμπα και άλλο να τα αγοράζει ο Άκης επί δύο χρόνια με λεφτά του ελληνικού δημοσίου και να τα δίνει. Να πω πολλά πραγματάκια. Η δικογραφία, έχω διαβάσει τη δικογραφία. Άστο τώρα να τα πούμε. Το πατρικό μου είναι τζάμπα και ξέρω πολλά. Έχουμε τώρα για τον μπάσκετ, μην με μιλά. Φιλαράκι, μην με μιλά για τον μπάσκετ τώρα. Μίλα για ό,τι θε, για μπάσκετ, μην μου μιλά. Τα έπαιζα όλα γραμματεία. Πάλι και αυτά δεν τα μίλησα για να μην είμαι μαϊντανός. Είμαι διεθνής κριτής από το 76 και όλα τα παιχνίδια του Άρη και του ΠΑΟΚ αρκετά. Σαν τους κριτές του Γεδεών που λέει. Ή χρονόμετρο ή φιλοαγώνος. Μην μου μιλάς τώρα. Σε δείξω φωτογραφίες. Πώς? Και εγώ έχω δεύτερη θέση παγκόσμια στο μπάσκετ. Τι λέει τίποτα αυτό? Σαν άτομο. Ναι. Μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Μαγκιά σου. Παιδιά, εγώ μια φορά είχα βγει. Λοιπόν, τι... είχα βγει. Είχα βγει έκτος στο πικ-πονγκ στην Πρόνοια, στη Σταυρούπολη. Ναι, ναι. Είσαι καμπρό στον Αγιοπρόδρομο και θα έχει θέμα. Λοιπόν, θα πηγαίνει να τρώσει καταρχήν το χάρι. Ξάδερφο είναι. Είναι πρώτα ξαδέρφια με τη γυναίκα μου. Ναι. Ναι, βρέχει. Τα πάμε. Καλά, με όλου βρίσκει εσύ. Όλοι συγγενεί είναι εκεί. Και είδε τα παιδάκια του. Ενώ είναι Αριανό, είδε τα παιδιά. Όχι, αυτό έγινε παγκοξή τώρα. Τα παιδάκια του τα έκαναν οι δύο ηθοί. Οι δύο ηθοί τα έκαναν. Έλα, αφήστε τώρα το χάρι να πούμε τον Άγιο Πρόδρομο. Να τα αφήσουμε. Καταρχήν το τραγούδι που ταιριάζει πλέον στον Μπάφι είναι Μύκονο και Σαντορίνη. Ευλογημένη πιγκουίνη. Επίση, εγώ θα του έβαζα κάποιο άλλο το γυμνό με στην Ελλάδα που λέει το τραγούδι στα βάθη τη Αλόνη σου, είδα το παντελόνι σου. Και τα λοιπά. Και τα ξυριστικά σου στα ανοιχτά της κάσου. Γιατί είναι παντού. Είναι παντού. Ναι, κομματάρα είναι. Ήταν, σήμερα γεννήθηκε ο Μπελαφόντε. Βάλε όχι το Ματίλντα, το άλλο. Να το τραγουδήσει ή ο Λευθέρης ή ο. Α, θα ταιριάζει πάρα πολύ στον τέτοιον. Στον Μιχάλη αυτό. Μάλιστα. Είναι τόση ώρα στην αναμονή. Και εσείς μάλλον λέτε. Ναι, για πάω κάρι. Κλείσε. Καλημέρα. Καλημέρα. Μη δεν εδώ. Καλημέρα. Αμίκο. Νάτος. Με τον Πάτη τον Άρη. Αμίκο, πώς εδώ. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Είμαι στην αναμονή. Μπράβο. Μέσα έπεσες. Αμίκο. Κουζόρδο, Αμίκο. Καλό μήνα, Αμίκο. Κουζάρες εδώ. Κουζάρες. Άκου λίγο. Άκου, γιατί εσύ. Τι είναι αυτό, δεν είναι τίποτε. Τώρα είμαι.
Τρελάθηκε. Τρελάθηκε. Θα σε ακούσει και τώρα. Μέσα στο λιμάνι ακούσει και τώρα. Έτσι, έτσι. Θα σε φέρουν την αστυνομία. Για αστυνομία δεν έρχεται εδώ, στην ταράτσα πάνω με. Μετά τις 5 ώρα έρχεται, πριν τις 5 ώρα για αστυνομία. Μετά ή πριν. Καλά, πλάκα με κάνεις τώρα. Έτσι, σε πού. Ίσα ίσα θα βγω στον αέρα, θα πω μάγκες τι έγινε, θα μπορεί αυτό και αυτό. Θα με πούν τίποτε. Όχι, θα τους πεις. Ίσα ίσα θα ακούσω τον κιόλα. Είμαι συνεργάτης του λόγων επειδή. Α, αυτό ακριβώς. Αμάρε μπάμπι. Δεν γλυκό μαγκορί. Είμαι τόση ώρα πάω στην ταράτσα. Και έχεις πάρει. Μα εγώ το ξέρω, το ξέρω. Και αυτοί εδώ με λένε για τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππο και τα άλλα παιδιά. Γιατί ρε μου το φορτώνετε και μου το κάνετε και σαν το καζάνι ρε τον Ντόμπρε. Εντάξει, δεν είναι ποδοσέρα. Τον Μπράιντερ. Έχασε δηλαδή ο Ολυμπιακός τελείωσε. Εντάξει, θα κερδίσει η Λαμία. Ο Ολυμπιακός κέρδισε η Λαμία, 1-0. Φτάνει, φτάνει. Πες τα. Έχασε ο Ολυμπιακός. Πες τα. Μην το. Κόμε σάτα ή ο Μπένε και επανέρχομαι γιατί κατέβαινα στο σπίτι και έτσι. Ρίξε μια κόρνα και κατέβα. Πάτα. Άντε, άντε, γεια. Έτσι. Κανονικά. Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Εδώ μας το έκλεισε. Καλημέρα. Καληνύχτα. Καλημέρα. Μπαμπίνο. Παρακαλώ. Μιλάμε αυτό που γίνεται σήμερα με τις γραμμές, δεν υπάρχει πουθενά, έτσι. Αφού τις παίρνουν και τις κλείνουνε, παίρνουν λευτέρες ώρες οι γραμμές. Καταρχήν, ο Τόμ Γκάν ξανεμφανίστηκε σήμερα, μετά από αποξενήθηση του, το πήρες χαμπάρι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Όχι ιδιαίτερα, δηλαδή, πήγα και ήρθα, όχι, εντάξει. Έρχεται για στήριξη. Ήταν, ναι, είχε έρθει και μετά το live. Ναι, για στήριξη. Έτσι, αδερφός. Σαν και εσάς, εγώ παλιός ακροατής. Αδερφός. Λέει, άμα δεν έχεις δουλειά να κάνεις μάλλον γι' αυτό πάνω. Αν δεν έχεις δουλειά να το λέγα. Έχω δουλειά, αλλά εδώ παρκάρω. Εγώ θα φύγω τώρα πάω στο Τσμέδε, να κάνω διαγραφή. Για να βρει πάρκινγκ έρχεται. Έρχομαι και μετά κάνω δουλειά και έρχομαι και βρίσκω και τον Ασλαμά μετά. Πάνε κατά τις 6 ώρα και βρίσκω πάρκινγκ δηλαδή. Έτσι, λοιπόν, όποιος θέλει 8 η ώρα, χαρίζουμε ένα πάρκινγκ στη Λέοντο Σοφού, κληρώνουμε. Για ποιο, για τον Τσατσαρό. Που θα φύγεις εσύ ρε. Θα ξανάρθω μετά. Θα πάρεις το αυτοκίνητο, το κληρώσουμε 8 η ώρα. Α, ναι, 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 ναι. Εδώ μπροστά, πίκο είναι. Έτσι, να είσαι καλά. Ναι. Ο Ολυμπιακός που αποκλείστηκε, είναι στην ουσία τώρα δεύτερη χρονιά που θα μείνει χωρίς τίτλο, πουθενά, έτσι. Ναι. Τίποτα. Αυτό έχει να συμβεί από το 95, το 96. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ θα το χάσει. Στο μπάσκετ, ίσως. Μπάσκετ παραπέει. Είναι απέρο ότι όλοι θα φύγουν οι Αγγελόπουλοι και να μην φύγουν. Στο βόλεϊ όμως, για το βόλεϊ γιατί δεν λέτε. Τώρα όταν λέμε. Είναι και στο τέτοιο, και στο water polo είναι καλό. Δεν έπαιξε με τον Πάουκ, περίμενε. Το μεγάλο Πάουκ δεν έπαιξε ακόμα. Μάλιστα. Πέρυσι όμως. Σουίπ. Πέρυσι σουίπ 3-0. Ναι, εντάξει. Και φέτος μπορεί να γίνει το αντίθετο, δεν ξέρει. Γιατί και τις προηγούμενες δύο χρονιές τα ίδια λέγανε. Πριν το πάρουν τελευταία δηλαδή. Και το σταθαρίσαμε. Μάλιστα. Πέντε τα φαντάζει έδρα. Ωραία. Έγινε. Άντε, σε χαιρετούμε. Τσάω. Γραμμούλα για να πάμε για διάλειμμα. Μπαμπή. Ναι, ένα λεπτό διάλειμμα έχω. Μπαμπή, πολύ γρήγορα. Ναι. Είσαι η καλύτερη εκπομπή στα Αργιανά. Όλη η Αθήνα σε ακούει. Όλη η Αθήνα ενωμένη. Και από τον Μπαμπή μαγεμένη. Έτσι, Μπαμπή. Μπέμπετσε. Μπέμπετσε. Θέλω να σου κάνω και το μπέ. Τσάω. Αυτό είμαστε. Μπέσε. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μικρή ανάπαυλα. Με το που ξεκινήσαμε μπήκαμε σούπερ δυναμικά. Να σηκώσουμε μανικάκι, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Για να επανέλθουμε. Δεν μπαίνουν σε τάξη. Τα σημάζευτα με την καμία. Δεν είσαι, μα δεν είσαι πουθενά. Τραγούδια για τον Μπάφι είναι αυτά. Και μου έρχεται ζαλάδα. Να ξέρω πως γυρίζεις γυμνός μες στην Ελλάδα. Λόγω επειδή Λίμπερο 107,4 τα φοράμε τα ρουχαλάκια μας και σας καλημερίζουμε στο πρωινό. Μάλλον κάποιοι είναι ακόμη από χθες που συσπυρώνονται γύρω από την εκπομπή. Δεν είναι όμως καμία χθεσινή. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Όπα, όπα, όπα. Το έχεις, Μπάμπη. Ναι, ωραίος, το έχεις, ναι, έτσι, λοιπόν, έτσι. Να αναφερθώ για μια ντοπιολαλιά για τον Άγιο Πρόδρομο. Καταρχήν εγώ πήγαινα εκεί, με φιλοξενούσαν, κάναμε παρέτα καμιά δεκαπενταριά παιδιά που είχαν κατέβει στη Θεσσαλονίκη για δουλειά. Είχαν, καταρχήν παίζαμε σε καφενείο που είχαν για πάστες.
ήταν και όλοι με νοήματα και τέτοια λέγανε τα φύλλα τους. Ναι. Και επειδή δεν γινόταν να πούνε όλους τους όλα τα τραπουλόχαρτα, λέγανε ή ένα παραπάνω, δύο παρακάτω. Mm. Το αποκορύφωμα ήταν όταν πηγαίναμε για μπάλα. Τα παιδιά όταν ερχόντουσαν εδώ θέλαν να δείξουν κάτι. Δηλαδή θυμάμαι κάποιον που φορούσε αγγλικές σημαίες, τα πέτσινα τα μπουφάν, με καρφιά. Οπότε εκεί που ετοιμάζομαι να του δώσω την μπάλα, ακούω μια φωνή, «Αργύρ, Σιρήν Αρμέξα, ζωντανά να μη σε πατήσω δεκανίκ». Ήταν ο χούλιγκαν της εποχής τότε. Χούλς. Ναι, κανονικά. Μιλάμε, δεν την έδωσα την μπάσα στην ποτέ. Κάτι και ο Αργύρης. Λοιπόν, μάλιστα. Κλείνω για να αφήσω τις γραμμές. Έτσι έγινε. Φιλιά, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, γόρι μου. Οπ. Έλα, κατέβηκες κάτω στα... Τι να κάνω, δώσε λίγο το δωδό. Εδώ είναι απέναντί σου, ακούει. Έλα Μιχαλάκο, έλα. Ακόμα δεν ξεκίνησαν την εκπομπή, σε προβάτησαν. Δεν πειράζει, έτσι είναι, έτσι είναι. Εκτός αλλά... αυτό έχεις και τη μάτσα τη Μαρία, δεν μπορεί να φτάσει κανένας στη... και σε σένα μπροστά. Τι να κάνω, τι έχω. Τη μάτσα τη Μαρία. Δεν τα ξέρεις, χάνεις επεισόδια. Την έχω. Τη μάτισα τη Μαρία, την έχει ο Φωτιάδης και μας λέει το μέλλον. Χαρτιά ιστορίες, λέει, μέσα. Είναι ψυχολόγος, τα πάντα. Διάλυνη σφαίρα έχει. Για να χάσει και κάτι οτιδήποτε θα βρει. Εγώ πάω αϊβαλή τακτικά τα καλοκαίρια, άμα θέλει να τη φέρω τίποτα από εκεί, έχει γυάλινες σφαίρες. Και τα προγνωστικά της παρέας πάνω απ' όλα. Έχω, την ξέχασα την άλλη. Τώρα που θα με καλέσω το γλυκό μου αγόρι, να φέρω την μπάλα. Έτσι, να φέρεις την μπάλα να τη χάσουμε εντελώς. Τι έκανες χθες την Κυκνοπέμπτη θέλω να μου πεις. Έλα, γόρι μου. Τι έκανες χθες την Κυκνοπέμπτη. Κοίταξε, δεν έκανα και τίποτε. Μπράβο. Πήγα εδώ στο φίλο μας εδώ, τώρα μην αναφέρω, ξέρω ότι δεν κάνει. Ναι. Πήρα δύο σταυριτσάκια, έβαλε και τη φυσταριά πάνω. Ωραίος. Εντάξει, ήταν μια κοκακόλα και μετά γύρισα πίσω. Δύο σαντουιτσάκια και μια κοκακόλα. Λιτοδίαιτο σε βλέπω, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχεις το ρεκόρ τα 6. Μάζομαι και την κοπή, δεν θα γίνω, γιατί βλέπω τα βιντεάκια που είναι από μέσα που κάνω. Κατάλαβες τι λέω. Ναι. Και είχε ξεφύγει. Μα όχι ρε. Εδώ και κόψαμε τα κοψίδια και αυτά εδώ. Κοιτάμε να είμαστε λίγο τη σιλουέτα, έτσι, πότε θα κάνουμε όμως να σπάσουμε το ρεκόρ. Τα 6 σάντουιτς που έχεις φάει. Ποτέ, όποτε θες. Όποτε και ακόμα τραβάει. Δηλώνεις έτοιμος. Προχθές ήμουν εκεί. Προχθές ήμουν εκεί. Πήγα, πήρα τα καπέλα. Ναι. Το καμποίσιο, το καπέλο το δικό σου. Καμποίσιο, ναι. Ναι, και το μεξικάνικο και το μουστάκι. Και πέρασα λίγο γιατί μετά από 3 μήνες δεν είχα φάει ποτέ. Και λέω, κάτσε μόνο μέσα λιγάκι να πάρω έτσι. Ξέρεις τι θα κάνουμε. Θα πάμε να σπάσουμε το ρεκόρ σου να φας 7 σάντουιτς για φιλανθρωπικό σκοπό. Γίνεται και αυτό. Έτσι. Θα φωνάξουμε και κανένα κανάλι. Την μεγάλη εβδομάδα. Μεγάλη Παρασκευή. Θα φωνάξουμε κανάλια. Ναι. Ο Φούρναρης τι είπε, ότι είναι Λιμιός. Είναι φίλος του Λιμνιού, όχι Λιμνιός από τη Λίμνο. Είμαι φίλος του Χασομέρη. Μάλιστα, Χασομέρης που έπαιζε. Τι παίζει, αμάρε. Παίζει ακόμα ο Χασομέρη. Α, μάλιστα, εντάξει, συγγνώμη. Ένα είναι, δεύτερο είναι αυτό εδώ. Και το άλλο είναι ότι εκεί που πήγαινες, εκεί ήρθες. Είναι το πρώτο μαγαζί δεξιά με τα κουφώματα που είναι. Ναι. Και στο γεφύρι, μόλις φτάνεις, έχει το πιο ωραίο ψωμί, τα υποβρύχια. Έτσι λέγονται. Μεγάλα ψωμιά, τα υποβρύχια. Για πού λες δεν έχει σημασία. Άγιο Πρόδρομο. Εκεί που πήγαινε. Εκεί που πήγαινε, γιατί τώρα ξέρω. Μπράβο τα γόρια με το κλικό. Μάλιστα. Και δεξιά μεριά στην τζίπρα στο γεφύρι ήταν η βούλα. Και έτρωγα τέτοιο μέλι, γιαούρτι. Δηλαδή έτρωγα τα σουβλάκια. Το κερνάνε. Μετά ήσουν. Είδε τσίπησα μέσα. Τα γεφύρια δυο είναι όμως. Μετά δυο-δυο έψαχνες τις γυναίκες. Τι να κάνω, το ψάχνα, το ψάχνα. Αλλά έχω τραβευτικό σε αυτή την ηλικία. Εσύ είσαι, εμά είσαι καταπληκτικός. Να είσαι καλά Μιχάλη μου. Καλά γόρι μου, καλημέρα. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Και ένα άλλο, το ταγάρι πέσω να μην ασχολείται το μπαφί. Ταγάρι έμαθα ότι... Μου φαίνεται θέλει να το τραβήξει προς τα κάτω. Όχι. Μην κάνει καμιά κίνηση και το τραβήξει. Όχι. Δεν αφήνουμε εμείς. Αντέ, τσάω, τσάω. Το ταγάρι, γιατί βγήκε και με έκανε μέκραξη, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν με έχει δει ακόμα. Ισανότερος, τσάω, τσάω.
2-31-02-87 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνία. Θέλουμε και ρεπορτάζ από κάποιον. Μπορεί τον να επιστρέφει. Φάκι, φάκι, κοιτά. Βασικά, αν κάποιο τώρα μα πάρει και. από μαγαζί να ακούει λόγο επειδή. να μα πάρει κανεί από την επιστροφή, σημαίνει ότι γυρνάει απραγό. Ε. φόρτωσε εκεί να πούμε αλκοόλια. Και τώρα γυρνάει στο σπίτι. Έχει χλαπακιάσει κανένα σάντουιτ τώρα σε καμιά καντίνα, σε κανένα έτσι, σε κανένα αυτό. Και γυρνάει. Δεν πειράζει, μια χαρά είναι. Ελπίζουμε να περάσετε καλά όσοι βγήκατε. Ελπίζουμε να περάσετε καλά όσοι θα βγείτε αυτό το Σαββατοκύριακο. Γενικότερα οι μέρες είναι ωραίες αυτές τις αποκριάς. Σ' αρέσουν, δεν σ' αρέσουν τα καρναβάλια. Πάντα βρίσκεις κάτι να κάνεις. Φτιάχνεσαι με το περιβάλλον γενικότερα. Εντάξει, θέλω, δεν θέλω. Έστω, εγώ, και αυτή η επίκτητη επιθυμία. Προχθές που ήμουν πολύ γερό εκεί να καταθέσω. Μίλα πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ναι. Ναι. Προχθές που ήμουν πολύ γερό να καταθέσω κάτι για το κτηματολόγιο. Ετοιμαζόντουσαν από χθες. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, δεν έχω να κράξω, βγάζανε κανονικά τις ψισταριές στο μέρος τους, γιατί σήμερα ήταν υποχρεωτική αργία. Θα βάζαν μπρος σχετικά νωρίτερα. Γιατί δεν είναι η Παρασκευή μετά την Τσικνοπέμπτη αργία? Εγώ αυτό έχω να καταγγείλω. Δηλαδή, θα έπρεπε. Όχι αργία, ναι. Ρεπό. Ρεπό. Έστω και μια αργία, ρε παιδί μου. Να... γιατροί. Ναι, γιατροί θεωρητικά, όταν έχουν επιμερία, την άλλη μέρα έχουν ρεπό. Ναι, πώς είναι, ας πούμε, Μεγάλη Παρασκευή είναι μια αργία, νομίζω. Ανοίγει η αγορά στις 10. 11, έτσι τουλάχιστον ανοίγουν τα καταστήματα 10-11, οι υπηρεσίες, τα ραδιόφωνα, απαντές. Μας κάνεις κομμάτια τη μια μέρα με τη γιορτή που μας δίνεις και μετά μας θες να δουλέψουμε. Γιατί συν της άλλης υπάρχει και το εξής, ότι ναι μεν τα μαγαζιά δουλεύουν Τσικνοπέμπτη, αλλά η Παρασκευή σήμερα το βράδυ θα είναι νεκρή. Δεν θα έχει κανένας κουράγιο να κάνει τίποτα, γιατί και βγήκε χθες. Πέρα από τα λεφτά υπάρχουν. Αγόρι μου τα στάξαν. Πέρα από το ότι βγήκε όμως, δεν μπόρεσε να ξεκουράσει, γιατί πολλοί θα πήγαν πάλι σε δουλειές, σε σχολές, σε χιλιά δύο πράγματα. Κάτι τώρα να συνέρθει. Αυτό το ξενύχτη θέλει 2-3 μέρες. Παρ' όλα αυτά, εμείς εδώ στις επάλξεις Παρασκευούλα σήμερα, 1η του Μαρτιού, δεν δώσαμε καν και το ποιο γιορτάζει. Είναι Αγία Ευδοκία ο Μάρτυρος, Αγίου Παρασκευά, νέο Μάρτυρος, Αγίου Χαρισίου του Μάρτυρος. Εορτάζουν η Ευδοκία, η Ευδοκούλα, η Ευδοκίτσα, η Ευδοκή, η Εύη, ο Παράσχος, ο Πάρης, ο Χαρίσιος, ο Χάρισος, ο Χαρίσης και η Χαρίσα. Δύο ποδοσφαιρικά ονόματα γιορτάζουν που είναι όμως επίθετα. Ο Παράσχος και ο Χαρίσης. Ναι, είδες τη σύμπτωση. Οπότε εμείς συμπλέουμε με την Ευδοκία και βάζουμε λίγο το τσιμπέκικο τσιμπέκικο. Αυτό ξέρω, το τραγουδά πάρα πολύ καλά. Ναι, σ' αρέσει. Είμαι καταπληκτικός στην εκτέλεση. Γιατί δεν έχει στίχους, δεν έχει τίποτα. Καλές θερμοκρασίες θα έχουμε, καθαρό ουρανό το πρωί. Συννεφιές το μεσημέρι μέχρι 15 βαθμούς και αύριο θα ανεβεί και ακόμη λίγο η θερμοκρασία. Όσοι θα πάνε στο γήπεδο Χαριλάο ή Κλεάδης Βικελίδης στις 7, αύριο Σάββατο θα γίνει sold out. Υπάρχει πιθανότατα, υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μας δίνει η πρόβλεψη του καιρού μια βροχούλα έτσι ψηλή. Νομίζω δεν θα επηρεάσει τον κόσμο εκεί. Γυμνή μέσα στη βροχή. Θα τα δούμε, θα δώσουμε και αποτελέσματα, θα δώσουμε και προγνωστικά. Ασφαλώς όσον αφορά την αθλητική επικαιρότητα, αυτό που δεσπόζει σήμερα είναι ο αποκλεισμός του Ολυμπιακού από τη Λαμία. Δεν θα το περίμενε κανένα. Δεν δεσπόζει. Εγώ λέω να το περάσουμε στα τέτοια για να υποτιμήσουμε τη μεγάλη δύναμη η οποία αποκλείστηκε. Δεν κατάλαβα και γιατί στο κύπελο. Μεγάλη δύναμη, ο Άρης που αποκλείστηκε με τον Εργοτέλη. Αυτό θες να πεις. Εντάξει. Στο αγγλικό ποδόσφαιρο, από τέταρτη κατηγορία έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που αποκλείουν. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν συνηθίζεται. Απαγορεύεται βασικά, γιατί έφερε. Ο αποκλεισμός έφερε. Αυτό, γιατί έφερε αποδοκιμασίες στο Καραϊσκάκης, έφερε και μια πολύ σκληρή ανακοίνωση. Πες το Γιούχα, ναι. Από την θύρα 7 θα μας βρίσκεται μπροστά σας ανακοίνωση μέσα από το Facebook. Η ώρα έφτασε, λέει, το ποτήρι ξεχύλισε, είστε λίγοι όλοι για άλλη μια χρονιά. Ή πάρτε τον μπουλό ή μάθετε που παίζετε, γράφει η ανακοίνωση. Ο Ολυμπιακός εκτός στόχων από το Φλεβάρι. Πρωτοφανές. Άρα αντιλαμβανόμαστε τώρα, εδώ βγαίνει και είδηση ότι και οι ίδιοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θεωρούν απίθανο η ομάδα τους να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ναι, αλλά ποιους διώχνουνε? Δεν ξέρω που αναφέρουν. Τους διαιτητές, οι οποίοι δεν σταθήκαν στο ύψος. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή, να τους κρατήσουν ζωντανούς. Οι μόνοι που δεν πιστεύουν, αυτοί που πιστεύουν μάλλον λιγότερο από όλους ότι θα πάρουν το πρωτάθλημα, είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Που είναι στο ΣΥΝ 7 και λίγο έτσι τρέμουν και έρχονται. Η ομάδα τώρα
δύο αγώνες. Ναι. Δεν πήγε ούτε με τον Άρη. Αλλά είναι η μόνη. Βλέπεις εδώ ότι ο μεγαλύτερος σύνδεσμος του Ολυμπιακού δηλώνει ότι είμαστε εκτός στόχων ήδη. Βέβαια, δεν πιστεύει κανένας ότι μπορεί να κερδίσει. Δεν πάω δηλαδή πιστεύω ότι θα το πάρει. Δηλαδή, όχι δεν πιστεύει ότι το πάρει. Το θεωρεί, αλλά δεν το έχει 100%. Σε λέει υπάρχει ένα 10% που μπορεί να το χάσει μόνος του επειδή σε κάποια παιχνίδια τέλος πάντων δεν είναι στο ύψος. Γιατί δεν έχει άλλα παιχνίδια με τον Άρη να του κόβει βαθμούς, ε? Πες το έτσι, μιλάμε βάσει τη πραγματικότητα. Παίζεται, λέει, με τη Δυναμό σαν κότες στην Τούμπα χωρίς ψυχή, με τη Λαμία με έπαρση. Ό,τι έχετε περάσει πριν, ό,τι έχετε περάσει πριν καν παίξετε. Η θύρα 7 έκανε υπομονή, δεν μίλαγε τόσο καιρό, ήταν δίπλα σας και σας εμψύχωνε. Πλέον όμως θα μας βρίσκεται μόνο μπροστά σας όταν δεν κάνετε το μοναδικό πράγμα που πρέπει. Να νικάτε. Αυτό. Αυτό είναι το μοναδικό. Τώρα που θα πολιτευτεί και ο Τσαρουχάς, πώς το λένε. Ελάτε το καλοκαίρι να πάρετε συμβόλαιο και θα είμαστε εκεί. Ορισμένοι άνθρωποι, εξαφανιστείτε από τον πάγκο, γιατί αν δεν φύγετε μόνοι σας, θα φύγετε με τις κλωτσιές. Γράφει ένα κείμενο. Το λένε αυτό. Δεν έχω. Έχει δεν καιρό που τα έχουν βάλει με τον Θοδωρή. Και Μάρτιν, είχε την ομάδα από την αρχή της χρονιάς, είχε έρθει από τον Απρίλιο να δει ελλείψεις με στόχο να φτιάξει αυτό που ονειρευόμαστε. Όμως δυστυχώς δεν κατάφερε να έχει την ομάδα πρώτη. Μήπως ήρθε η ώρα να ετοιμάσει τα πράγματά σου σιγά σιγά για κάθε ενδεχόμενο. Και άλλο, τι πιο ενδεχόμενο. Τι περιμένουν άλλον. Δεν ξέρω. Να χάσουν από τον Άρη. Διότι βέβαια από επίσημους κύκλους πάει ο Ολυμπιακός. Βγήκε ότι υπάρχει στήριξη στο πρόσωπο του προπονητή. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι οι οπαδοί κάποιον το στηρίζουν. Την άλλη μέρα να ξέρεις. Βλέπουμε ότι εδώ τελειώσαμε. Ότι όλα μάλλον έχουν τελειώσει όσον αφορά. Και διάβασα ένα ωραίο tweet ενός φίλου του Παναθηναϊκού. Πάνω στο πνεύμα της ανακοίνωσης ότι ο Ολυμπιακός είναι εκτός στόχων και λέει ότι ο στόχος του Ολυμπιακού για αυτή τη χρονιά, ο μοναδικός στόχος που απέμεινε είναι να βγει πρώτη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το έγραψε ένας φίλος του Παναθηναϊκού. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. 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 Λοιπόν, η ανακοίνωση της Φύρας 7 τη διάβασα πρωί-πρωί, και φίλε τον Γκάν, αλλά η εσωστρέφεια, γιατί βασίζεται πάντα, πρέπει να τραφεί, έτσι, τα άσχημα αποτελέσματα. Τώρα θα δεις πώς θα πει διαχωράει ο Σάκος. Τις γιούχες, τα ντου. Έτσι πάει το πράγμα πάντα. Ολυμπιακός εκτός στόχων από Φλεβάρι, όπως ακριβώς το λέει. Γιατί όταν βλέπεις την ομάδα σου με το ζόρι να κερδίζει, αυτό συμβαίνει. Εκτός στόχων, φίλε, από το Φλεβάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να γράψει ένα ντάμπλ, να ράψει και ένα αστέρι στη φανέλα του. Έχουμε και αυτό τώρα, ε! Γιατί πόσους τίτλους έχουμε. Πόσοι είναι οι τίτλοι. Άμα πάρουμε τον ντάμπλ, έχουμε 10 τίτλους. 10 τίτλους. Μετράει και το περσινό ντάμπλ. Μέσα. Εντάξει. Οκ. Πάντα πρέπει. Δύο πρωταθλήματα. Κάτσε. Δύο πρωταθλήματα και 6 κύπελα. Δύο πρωταθλήματα. 6 κύπελα και. Αν πάρουμε ντάμπλα, θα πάει στο 10 αστέρι, ναι. Μάλιστα. Έτσι και γράφουμε, λοιπόν. Γιατί πρέπει πάντα να μιμήσετε κάποιον. Δηλαδή, επειδή βάλαμε στο μπάσκετ εμείς δύο αστέρια, πρέπει εσείς να βάλετε το ένα. Εντάξει, το δικαιούστε τέλος πάντων. Γιατί εμείς να μην βάλουμε αστέρια. Ενώ το βάλεις, ρε παλικάρι μου. Θα βάζει αστέρι, δεν κατάλαβα. Όχι, θέλω να σου πω. Γιατί δεν ξανακούσα κάποιον που ακούσει να μιλάει για αστέρια. Τώρα εσείς είσαι και λίγο σχετικό. Καινούριο είναι αυτό, καινούριο. Και εγώ το άκουσα προχθές να το λένε. Ναι. Το άκουσε προχθές, Μπάμπη. Ναι, 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 ναι. Το είπα Αναστάσεις δηλαδή. Και αυτό είναι λίγο μπασκετικός. Ο Αναστάσεις από τη Σταυρούπολη, ρε φίλε. Εκεί συμβαίνουν όλα. Έτσι, έτσι. Εκεί συμβαίνουν όλα. Τα κέντρα των αποφάσεων. Μάλιστα, έγινε. Έτσι λίγο σε στρέφεια δεν βλάπτει στους Ολυμπιακούς. Το Χριστόφορο δεν έχω ακούσει, φίλε. Τι γίνεται. Δουλεύει το βράδυ, χθες και τσικνοπέμπτη. Μάλλον ήταν. Δεν ξέρω. Όταν θα. Άμα δεν τον ακούσουμε για καμιά εβδομάδα να βγάλουμε ένα πέρα, λέει. Εντάξει, πάμε το βρούμε εκεί στη Θέρμη. Έγινε. Καλημέρα, γεια. Τσαου, τσαου. Του μεταξύ προχθές βλέπαμε. Χαμπάρι δεν πήρα. Βλέπαμε, είχαμε πάει με τον Αναστάση στο γήπεδο και βλέπαμε το ματς. Και γίνεται το 3-2. Και δεν έχω χαμπάρι εγώ. Δεν έχω πάρει χαμπάρι. Έχω ξεχάσει ότι ο Πάκο αποκλείεται με αυτό το αποτέλεσμα. Και απορώ γιατί όλοι το πανηγύρισαν έτσι χλιαρά. Δεν υπάρχει περίπτωση και για μέναλτι στο 3-2. Όχι, στο 3-2, όχι, αποκλειόταν ο Πάοκ με το 3-2. Ναι, ναι, αυτό και εγώ νομίζω. Γιατί δεν πανηγύριζε ο κόσμος εδώ με το 3-2. Στην Ισοπαλία μετά, δηλαδή είχαν φύγει πριν το μπέν και έπρεπε να βάλω ο Πάοκ πόσα κόμμα. Ακόμα ένα, ναι, ναι, έπρεπε να βάλει άλλα δύο τέρματα στο. Με το 1-1 έπρεπε να βάλει άλλα τρία. Μάλιστα, καλημέρα στη γραμμούλα. Το 2-1 ήταν έτσι. Στο 2-2 έπρεπε να βάλει άλλα δύο. Καλημέρα. Σαββατοκύριακο και τέλος τη δουλειά. Έτσι, με λιστά λαχτός. Γιατί εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω, μπάμπι μου.
να πω και την καλημέρα στα αδέρφη. Γεια σου ρε φιλαράκι. Αλλά αντί για Αστέρι μη βάλει τίποτα άλλο και στη φανέλα στο τέλος. Αριανοκρατούμενη αυτή η εβδομάδα στο λόγο επειδή. Όχι, έτυχε ρε παιδί μου. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά. Μισό λεπτό. Δεν είναι όμως, ήταν και εμφάνιση, εντάξει, να τα λέμε τα πράγματα. Δηλαδή τα 100 εκατομμύρια και καλά έκαναν. Καταφέρανε να μην χάσουν δύο φορές από τον Άρη μες στην Τούμπα. Είδες, όταν λέω εγώ η ομάδα του Δημοσίου και της Εύνοιας, εσύ... Ρίξανε λεφτά ρε φιλαράκι, σαν τον χοντρό κάτω. Τώρα, τα ρίξαν. Αλλά πέραν άλλον τάλλον, παίρνουν Ουκρανούς και... Γιατί δεν τα δώσανε χθες. Στο χέρι. Μάλιστα, ο Κομίνης. Ναι ρε. Ο Κομίνης δεν το έδωσε το χέρι. Ενώ στους αλουνούς τους δίπλα, το δώσανε. Τους βιοκάπτες, ναι. Κατευθείαν φρού. Δεν ξέρω, θα μας πεις εσύ, γιατί. Γιατί ρε φίλε είναι ευνοούμενοι. Να, θα έχουν, βασικά σου είπα εγώ, αυτοί είναι ικανοί να παίζουν μόνοι τους και να μην τερματίσουν κιόλας. Η θύρα αυτά είπε τελείωσε το πρωτάθλημα, οι στόχοι χαθήκανε. Ρε κάσε τώρα να κάνω καλά πουλκουμέα, μα πώς. Δεν το πιστεύει κανένας στον Ολυμπιακό. Ναι. Άσε που μπορεί να είναι... Δεν υιοθετώ αυτό που λέω, αλλά μπορεί να είναι και τα τσιμίτσι κότσι. Α, τώρα άλλο σενάριο. Σκαλί, να πάρεις το βράδυ στο Ζαγόρα. Νίλος Χόλγκελσον. Να ζητήσεις να μιλήσεις με τον καθηγητή από την Πάτρα, γιατί ακούει αυτός Κομίνη και βγάζει σπηριά. Και να του πεις ότι άμα θα πάρεις κύπελο στο ποδόσφαιρο, 80% είναι θέμα Κομίνη που δεν έδωσε τον πέναλτι. Να σου πω κάτι, φίλε. Μα μπορεί να το χάνε. Τους έδωσε πέναλτι και το χάσανε. Και άλλο δεν έδωσε. Επειδή μιλάω με τον φαρμακοτρίστη και εκτός αέρα. Λοιπόν, αυτό που χαίρονται αυτοί οι μαυράσπροι, αυτή η ομάδα του Δημοσίου, η ομάδα των υποβρυχίων, πάρε ένα υποβρύχιο και έχεις και ένα εισιτήριο τώρα, έτσι θα βγουν του χρόνου. Γιατί έμεινε στο καδούρα τα υποβρύχια του Άκη. Τα υποβρύχια μείναν, αλλά τα στρέμματα πάνω στην Τούμπα δεν μείναν, τα έδωσε όλα ο πρώην Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Δεν θα κάνουν εκεί ρε γήπεδο ρε, στο λέω γόρε. Μάλιστα, το είπα τον Κάρ. Στο Δήμο, στο διαμέρισμα, στο δίποτε Θεσσαλονίκη δεν πρόκειται να φτιάξουν άλλο γήπεδο. Έτσι. Μάλιστα. Αυτό που λένε οι άλλοι ότι θα παρα... Ας ρε περίμενε επιθέτω να με κόψεις, να κλείσουν όλοι. Αυτό τώρα που λένε ότι θα παρακαλάω εγώ, προτιμώ να πνίγομαι παρά να δω αυτούς εδώ να τους παρακαλάω. Δεν με νοιάζει κιόλας. Να μην βγει ο Άρης Ευρώπη δηλαδή. Δεν με νοιάζει ρε φίλε, τι λες τώρα. Μάλιστα. Θα μας πέσει βαρύ μετά τα χωράφια. Εμείς ρε φίλε έχουμε μάθει να πορευόμαστε μόνοι μας. Ένας φίλος μας ο Παναγιώτης λέει το πρωτάθλημα είναι σίγουρο πες στον Πασχάλη γιατί ξέρουμε πως ο Ολυμπιακός θα χάσει κι άλλους βαθμούς στο παιχνίδι με τον Άρη. Πιθανόν. Αισθάνονται σίγουροι οι παοξίδες. Εγώ σε λέω ότι... Με την τρομάρα που πήρανε στην Τούμπα μέσα από τον Άρη, δηλαδή την εμφάνιση. Άκου τι θα σε πω εγώ, εγώ στο είπα και πολύ πιο μπροστά. Εάν στραβώσει τώρα που και είναι στα αίσια το παιχνίδι και χάσουν από το Βάζελο και έρθει η βαθμολογία στους τέσσερις, θα σφίξουν οι λοκοί. Μάλιστα. Να ξέρεις. Μετά και όμως... μετά άμα θα είναι καμιά σοπαλία αυτά, ας πάνε οι δικοί μας εκεί μετά... να κερδίσουν για μας... Και άμα θέλω να γυρίσουν θα μετά. Παρακαλάς όμως να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο για να τον φτάσεις στην τέταρτη θέση. Δεν παρακαλάω από όσους σου είπα ούτε την κρίση δεν τους δίνω ούτε αυτά που λες εσύ ακανέ που πας και σε αυτό το γήπεδο. Εγώ πάγα το ρεπορτάζ. Μου δώσε ο Χρήσανδος μου δώσε τζάμπα εισιτήριο. Ναι, τίποτα. Καλές καντίνες γι' αυτό που έπαμπες. Είστε στο Βικελίδης ποτέ βρε. Γιατί μου δώσε ο Χρήσανδος. Πήγαμε μαζί, πήγαμε. Στο Βικελίδης έχω να έρθω από το Άρης Καστοριά. Με κουκουλιά. Ναι, και κλεισμένο το θηρό. Εγώ, γιατί εκείνο το μάτς, αν το θυμάστε, αν δεν έπαιρνε το βαθμό ο Άρης, αν δεν έπαιρνε τους τρεις βαθμούς. Όχι, έπεφτε, ήταν οι πρώτες αγωνιστικές, αλλά θα είχαμε άλλα. Θα είχαμε αγκαλιάσματα και φυλάκια. Θα φύγουν όλοι. Το θυμάσαι. Στο Ενένι. Έγινε. Φιλιά, φιλιά. Τσάω, τσάω. Έγινε. Ήταν τότε ένα ξεκίνημα στη Β' Εθνική του Άρεος με Αναστόπουλο στην Νίκη Βόλου που είχε αποκτήσει. Νόμιζα είπες Καστοριά όταν ήταν και ίδιο στην Α' Εθνική. Όχι, όχι, στη Β' Εθνική. Με Νίκη Βόλου που είχαν γίνει κάτι τράβο, αλλά εκεί η Νίκη Βόλου είχε το γούναρι προπονητή. Τώρα τι, α σου πάνω, αριανίδικη ιστορία εδώ. Ό,τι θέλετε σε μένα. Αν αρχίσει ιστορίε, θα βγει τώρα κάτι παχτή. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Λοιπόν, άκουσε τώρα γιατί δεν θα με κλείνει σε μένα και τους άλλους όσους αφήνεις 10 λεπτά. Ρε εσύ πήρες 10 φορές ρε παιδί. Βάλτε αυτά τα 10 λεπτά. Θα μιλάς από λίγο για 10 λεπτά. Ναι. Ρε το πγκάν με κλείνει, γι' αυτό δεν με αφήνει ολοκληρώσω. Πέστα ρε, πέστα, πέστα. Γράψτε και λέγε τα. Λοιπόν, και τέλα μπόγκο. Ναι, έτσι. Ο Παναθηναϊκός
δεν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Τέλος. Mm-hmm. Χι θα έρθει το παιχνίδι. Τώρα μιλούσα με Παναθηναϊκούς. Mm-hmm. Τους λέω τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ και ξέρεις τι μου δείξανε. Τα γεννητικά του όργανα. Μάλιστα. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Το Παναθηναϊκό, δηλαδή τους φιλάθλους, δεν τους ενδιαφέρει τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ. Το καταλάβατε. Mm-hmm. Πώς δεν τους ενδιαφέρει, ρε. Άμα τον κόψουνε βαθμούς στο ΠΑΟΚ. Παίρνει ελπίδες ο Ολυμπιακός. Άρα, ο Παναθηναϊκός δεν ενδιαφέρεται να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνετε. Τα είπε όλα τώρα. Δεν χρειάζεται παραπάνω να πούμε. Τα είπε όλα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ναι. Λοιπόν, ο Άρης θα βγει Ευρώπη. Μάλιστα. Αλλά ο Άρης θα χάσει από την ΑΕΚ. Αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε. Άμα χάσει δεν βγαίνει, ρε. Τσάω, τσάω. Όχι, αύριο. Αύριο στο. Άμα χάσει δεν βγαίνει, λέμε. Άμα χάσει. Σαν πέμπτο, σαν πέμπτο. Αφού από πίσω έχει διώκτη τον, τον Πανετολικό. Δεν υπάρχει πρόβλημα με το κύπελλο. Θα πέμπτος... πρέπει να το πάρει ο ΠΑΟΚ, αυτό λέμε. Σαν πέμπτο είναι δύσκολο. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Μπαμπή. Ναι. Είπε ο Πασχάλης, δεν θέλει το επικό. Δεν ήωσε το αυτό που λέω. Δεν το, το λέει, το έχει ξαναπεί. Το έχει ξαναπεί, εννοείται. Εγωνάτησε όμως, έτσι. Εννοείται το λέει. Είναι ατάκα, ναι, ναι. Το, είναι, το έχει ξαναπεί, είναι δύο το αυτό που λέω. Εννοείται. Αφού είναι ραδιοφωνατζής, ξέρει. Λοιπόν, να ενημερώσω τους φίλους Αριανούς ότι ο Παναθηναϊκός το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι να δει τον Ολυμπιακό πρωταθλητή, ο οπαδός, έτσι. Ναι, ξεκάθαρα. Γιατί πραγματικά μισεί τον Ολυμπιακό, έχουν μίσος. Μίσος, εντάξει, αντιπαλότητα, λογικό είναι. Ναι, ρε, μιλάμε αντιπαλότητα μεγάλη. Πώς δεν λέει ο Αριανός να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Παντού βρες τον κόσμο, τα είπαμε αυτά τώρα, μην τα ξαναπάμε από την αρχή. Λοιπόν, δεν υπάρχει κράτος που να μην έχουν δύο ομάδες έτσι. Εδώ τα χωριά, τα χωριά που είναι κοντινά, να πούμε, Βάβδος, Άγιος Πρόδρομος, τώρα ναι, άλλο, εγώ... μιλάμε, έρχονται σουρωμένοι και γίνεται χαμός, πάνε τα τζάμια από τα μάξια. Δεν κατηγορώ, εδώ υπάρχουν χωριά που έχουν κανένα ποτάμι και το κλείνουν τα τρακτέρ για να μην φύγει κανένας. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Μπάμπη, ναι. Όλα καλά με την αλλαγή σου, τα ξέχασα το πω προηγουμένως, αλλά έχει κάνει ένα τόπιμα. Τι? Δεν αναφέρεται στον πρόεδρο καθόλου, ούτε λέξη. Εντάξει, άλλο αυτό. Ούτε λέξη, γιατί τα λεφτά... θα έπρεπε να πει και ο πρόεδρος είναι εδώ, έχει χαρίσει και πρωτάθλημα. Τα λεφτά είναι εκεί. Τι? Πού θα βρεθεί άλλος. Ισχύει και αυτό. Έχει χαρίσει και αυτό. Και τους έχει φορτώσει πολύ παλτό όμως. Γιατί... Εντάξει, γιατί στον ΠΑΟΚ όταν η ομάδα δεν πήγαινε καλά, καταφερόταν κανείς εναντίον του Σαββίδη. Στην αρχή, ναι, έφαγε κάτι ψηλές. Λίγο. Είπανε κουβέντες. Πολλές φορές ναι, πέρασε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποθεωθεί στην Τούμπα. Ναι, μεν. Ουσιαστικά ο Ιβάν Σαββίδης απέκτησε σχεδόν καθολική αποδοχή μετά τα περσινά. Ναι, μέχρι πρότινος δεν. Αλλά ταυτόχρονα δεν καταφέρονταν και κανένας. Ναι, λέγανε ότι έχει ευθύνες και τέτοια, αλλά δεν υπήρχε ανακοίνωση τώρα. Στην αρχή δεν του λέγανε ο άνθρωπος με το σακάκι θέλει να πάρει την Τούμπα. Αυτά τα λέγανε. Άρχισε να τον αποδέχονται όλοι όταν πλήρωσε τα χρέη του ΠΑΟ και δεν άφησε την τόκα στο ελληνικό δημόσιο, όπως έκαναν όλες οι ομάδες μέχρι τώρα. Αποθεώθηκε όταν ξεκίνησε τον πόλεμο με το κατεστημένο, γιατί δεν το ξεκίνησε πέρυσι τον πόλεμο με το κατεστημένο, το ξεκίνησε πρόπερση, τότε άρχισε να έχει μια καθολική αποδοχή. Απλά θέλω να πω ότι την ηγεσία, το κεφάλι που βάζει και τα λεφτά. Εντάξει, δύσκολο να το συμπεριλάβεις μέσα σε μια σκληρή κριτική. Στο μπάσκετ του Ολυμπιακού που γίνονται τόσα, ναι. Άκουσες τίποτα για τους Αγγελόπουλους. Γιατί στο Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ, έτσι. Υπάρχουν απλά κάποιοι ψήθυροι. Ο Παναθηναϊκός ακόμα δίνει. Στην Ευρώπη εντάξει, πάει καλά. Υπάρχουν ψήθυροι, υπάρχει γκρίνια, αλλά δεν μπορείς να βγεις σε ολομέτωπη σύγκρουση, γιατί γνωρίζεις ότι η επόμενη μέρα είναι δύσκολη. Δεν θα βγεις ολομέτωπη σύγκρουση, δεν βγαίνεις μπάμπη, αλλά μια κουβέντα πρέπει να πεις. Τέλος πάντων, εγώ σου εξηγώ ότι δύσκολα μπορεί να αναφερθεί κάποιος. Τέλος πάντων, έγινε. Εννοείται, γιατί είναι γραμμές. Όχι, δεν είναι γραμμές. Εντάξει, άλλος βάζει, έχει το μαχαίρι και το καρπούζι. Βάζει τα φράγκα, τελείωσε. Είναι ιδιοκτήτης. Τα λένε αυτό. Στην ύφη για να τα ακούσει πεθερά. Ναι. Τέλος πάντων. Δηλαδή, τα έγινε. Βάζουμε με όλους και με όλα. Σε χαιρετούμε. Εντάξει, με αυτό λέω, σε όλες τις ομάδες. Μόνο να μ' αρχίσει η ομάδα και παραπέει. Εντάξει. Okay, στην παρούσα φάση ο Ολυμπιακός φαίνεται να διέρχεται μιας κρίσης. Αν συνεχίσει, αν και του χρόνου δηλαδή. Αν και του χρόνου είναι έτσι η κατάσταση στον Ολυμπιακό. Ασφαλώς και. Όχι, ασφαλώς θα αρχίσει να. Θα βάλουν φωτιά. Ναι, τι τώρα. Δεν ξέρω, εντάξει.
Αν παραμείνει μια συγκεκριμένη κατάσταση, μπορεί να παραμείνει και ο Ολυμπιακός και τρίτο εκτός χρόνο. Πάει κατά διόλου εξυγίανση του Ιβάν και αρχίσουμε πάλι από την αρχή. Ολυμπιακός με καινούργια πρόσωπα και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, παίζονται πολλά ζητήματα. Οκτώβρη θα μας δείξει το τι θα γίνει. Και ο χοντρός που λένε. Σε παρακαλώ, δεν θέλω χαρακτηρισμούς. Ναι. Ξεχνάω κύριος Μαρινάκης. Γιατί είναι η τρίτη χρονιά που δεν έχει τον αφρό από το Champions League. Εντάξει. Εντάξει, ρίχνει και λεφτά στην Nottingham Forest, οπότε όχι ότι δεν του φτάνουν. Ανάγκη τώρα έχουν. Εντάξει, και μια χαρά. Καλημέρα. Ναι. Μισό λεπτό, πάω διάλειμμα. Να πω κάτι για τα περίπτερα, τα 24 ώρα. Ναι, βεβαίως. Αυτά είναι θέματα. Με τα ποδόσφαιρα σας. Λοιπόν, ακούστε. Πήγα σε ένα περίπτερο που είχε πινακίδα και έλεγε περίπτερο 24ωρο. Και του λέω, άκου να δεις αγόρι μου. Στον Κορυδαλό, πού? Όχι, εδώ στην Φιλαδέλφια. Ναι. Του λέω, μετά τις ευρωεκλογές, αυτό το 24ωρο θα γίνει 35ωρο. Γιατί? Γιατί πλέον θα δουλεύουμε, λέω, θα δουλεύετε 35 ώρες. Και μου λέει, πώς θα γίνει αυτό? Δεν θα δουλεύεις 24 ώρες 24ωρο, θα δουλεύεις 35 ώρες το 35ωρο. Δηλαδή. Θα αυξηθούν οι ώρες της ημέρας, σου λέω. Για να αυξηθεί η παραγωγή. Την καινούργια γαλαξία που βρήκαμε. Μάλιστα. Και εγώ νόμιζα 35ωρο που είναι το πάγιο αίτημα του κουκουέ τόσα χρόνια. Άκου όμως τώρα τι σκέφτηκαν οι καπιταλιστές. Ναι. Λέει η μέρα έχει 24 ώρες. Ναι. Για να αυξήσουμε την παραγωγή και να μειώσουμε το χρέος. Πρέπει να αυξήσουμε τις ώρες της ημέρας. Δηλαδή, αντί να δουλεύουμε 8ωρο στο 24ωρο. Θα δουλεύετε 16ωρο στο 35ωρο. Δηλαδή θα γίνει η μέρα 35 ώρες. Και του λέω πώς θα γίνει αυτό. Πώς θα γίνει, και... ναι. Και κοίταξε τι μου απάντησε. Τι. Θα μειωθούν, λέει, τα λεπτά της ώρας και θα αυξηθούν οι ώρες. Δηλαδή του λέω, αντί για 60 λεπτά η ώρα, θα έχει, μου λέει, 40 λεπτά η ώρα. Με 40 λεπτά η ώρα θα δουλεύουν και πιο πολλά και πιο πολλές ώρες τα άτομα. Πού βουκλώσει το μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Θα αλλάξει τα ρολόγια τέλος. Γιατί δεν το κάνουν 45 λεπτά να είναι ένα ημίχρονο, να ξέρουμε και εμείς τι γίνεται. Το ακαδημαϊκό, έτσι, 45 λεπτό. Αυτό του είπα. Η εκπαιδευτική 45 δεν δουλεύουν. Ναι. Μπάμπη, αυτό είπα στον καπιταλιστή και εγώ. Του λέω δεν το κάνει 45 λεπτό να είναι ένας αγώνας ωραίος και όμορφος. Όλος ο κόσμος θα μπορεί να προσαρμοστεί. Ναι. Θα το κάνω. Προσαρμόστηκε ο καπιταλιστής. Έτσι, ναι. Και είπε θα γίνει, λέει, 45 λεπτή η ώρα. Μάλιστα. Είσαι ο πατέρας του καπιταλισμού. Έγινε. Πρότεινες. Ευχαριστούμε. Τσάο. Μάλιστα. Μάθαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Πρώτη εδώ. Αλλάζει η μέρα, μειώνεται η ώρα, αυξάνονται οι ώρες. Ναι. Τι είπε τώρα, δεν κατάλαβα. Όχι, ναι. Για να αυξηθούν οι ώρες πρέπει να μειωθούν τα λεπτά της ώρας. Το οποίο έχει γίνει ήδη χρόνια τώρα, το έχω το τρώω στη μάπα τη γυναίκα μου. Οι εκπαιδευτικοί δουλεύουν και εσύ λέει δουλεύουμε... Ώρα, ναι, εξάωρο έχουμε λέει, τι ώρα, 7ωρο. Ναι, αφού δουλεύεις 45 λεπτά. Έτσι, πιο κοροϊδεύεται. Και μετά είσαι σε διάλειμμα. Έτσι. Και βάλε μέσα και το Πάσχα, βάλε και τα Χριστούγεννα, βάλε και το καλοκαίρι. Αρχίσαμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου επειδή εδώ είμαστε για ακόμη... Τώρα πώς είναι η ώρα μας εμάς και εμάς η ώρα μας. Και βάζει με τα διαλύματα. Διαλύματα και αυτά δεν είναι. Αλλά και ώρα. Άμα θες μην τα κάνεις, θα σε βγάλουν κόκκινη κάρτα για να μην σκέφτε. Όχι, εδώ. Χορηγούλοι μας. Χορηγούλιδες μας. Λοιπόν, διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στον λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4. Στο πρωινό της πρώτης ημέρας του Μαρτίου. Καλημέρα και καλό μήνα. Σε όσους τώρα συνδέονται με την πραγματικότητά μας, 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και νόμινηματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε. Διαβάζω εδώ τα ξημερώματα στο NBA, φίλος των Lakers ευστόχησε σε σούτ από το κέντρο και κέρδισε $100,000. Στο παλατάκι έχουν ένα αντίστοιχο παιχνίδι στα ημίχρονα και άμα βάλεις καλάθι παίρνεις 10 ευρώ. Άμα βάλεις τρίποντο παίρνεις 20. Και διβαράζει 5. Καθαρά 5, ή εξωφόρος. Όχι, καθαρά. Παίρνεις μετρητό κανονικά. Μπορείς να βαρέσεις 5 σουτ, να βάλεις να φτάσεις μέχρι και τα 100 ευρώ. Εντάξει, εδώ ο φλαράκος μας αυτός 100.000 ευρώ από ένα σουτ στο κέντρο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Δεκέλα πόγκο, δεκέλα πόγκο. Δεν ήρθες θες, είπες θα περάσεις.
από το μαγαζί που ήμασταν μέσα στα μάτια δεν μπορούσα να πω. Καλά που ήμουν κοντά στη γειτονιά. Καλά που ήμουν κοντά στη γειτονιά. Τον πιάνει καλημέρα. Καλημέρα, φιλαράκι. Προγνωστικά δώσατε. Όχι ακόμα. Τα ετοιμάζουμε. Τα προγνωστικά της παρέας. Τα και τώρα το πήγε, κύριε Πατμαλίδη. Ε? 7 και 4 το πήγε. 7, μάλλον μετά τις 7.30 θα επιστρέψουμε. Περιμέναμε να ξυπνήσεις. Θα επιστρέψουμε και θα δώσουμε, εδώ τα καταπληκτικά. Την προηγούμενη αγωνιστική δώσαμε την βόμβα του Λεβαδιακού, το 0-1, Και το 1-1 το τρόπο. Μια βόμβα. Μια βόμβα, τι να δώσω βόμβα. Διπλό της ΑΕΚ μες στο Βικελίδης. Κάπου να δαγκώσει το σμέρκο του πρωί-πρωί. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ τώρα τα εξετάζω τα πράγματα. Τελείωσε. Τζογαδόρικα. Όχι τζογαδόρικα. Καμία... Βάσει κλίμα και θα το εξηγήσω. Δεν έχω το θάρρος της γνώμης μου. Θα το εξηγήσω με την έννοια ότι παρατηρώντας και το τι έγινε, συνέβη στον πρώτο γύρο, ότι μετά το 1-1 της Τούμπας, ο Άρης άρχισε να παρουσιάζει μια κάμψη. Ναι, εντάξει. Έμεινε λίγο σε εκείνο το παιχνίδι πάλι στο κύπελο. Ναι, αλλά και άρχισαν τα αρνητικά αποτελέσματα μετά την Τούμπα. Τώρα στο εξηγήσω, συνέβησαν από τότε διάφορα. Ναι, εντάξει, αλλά το πρώτο παιχνίδι, ας πούμε, στην Τούμπα. Σε σχέση με το δεύτερο, ο Άρης ήταν πολύ πιο ενισχυμένος και παρουσίασε καλύτερο. Ισχύει. Λοιπόν, όταν βάζεις τέτοιο, γιατί παλιά έπαιζα πολύ στοίχημα, η έκφραση είναι μία. Η αύρα, τι αύρα έχει η ομάδα. Αυτή τη στιγμή ο Άρης, χωρίς να είναι ομαδάρα τώρα, έχει αύρα. Η δηλαδή αύρα προέρχεται από πολύ καλό αποτέλεσμα στον αιώνια αντίπαλο και τώρα αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Αυτό ακριβώς λέω. Εντάξει, τώρα ο Άρης δεν μπορεί να πει ότι ξαφνικά. Η αύρα είναι η αύρα της Θεσσαλονίκης γενικά, αντιστοιχεί και στον ΠΑΟΚ αυτή η αύρα, η αύρα του πανηγυρτζή. Ότι πάμε καλά, γεμίζει το γήπεδο, αγχώνονται οι παίχτες. Κοίταξε. Γιατί δημιουργούνται απαιτήσεις με αποτέλεσμα να μην μπορούν αυτό να. Αυτό συνέβαινε πάντα στην Τούμπα. Ναι, συμφωνώ με αυτό που λέει. Τον Γκάρι, συγγνώμη, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει ο Μπάμπη. Ναι, δηλαδή, συγγνώμη να σε διακόψω λίγο. Ο Άρης τώρα, μην ξεχνάς ότι μέσα στην Τούμπα, όχι τώρα ότι θέλω να επανέλθω εκεί και ότι έπρεπε να κερδίσει, είχε και τέσσερις τρομερές τέτοιες. Δεν ξέρω ποιοι επιστρέφουνε, αλλά ο Τόνσο άκουσα δεν θα. Ναι. Είχε τέσσερις σε τρεις βασικές γραμμές. Εγώ το εξετάζω με βάση την γενικότερη αύρα, όπως το είπες, αύρα που υπάρχει. Αυτό. Η οποία προήλθε όμως από εκείνο το παιχνίδι. Κάτσε να μας πει τώρα, Βαγγέλης, που συμφωνεί. Για πες που συμφωνεί. Λοιπόν, ναι. Όσες φορές πήγαμε οπουδήποτε και ναι και ιδέα, εγώ πιστεύω ψηλωμένοι, αυτό ακριβώς είναι η λέξη που έψαχνα, ναι. Όπου πήγαμε ψηλωμένοι, πάγαμε τα μούτρα μας. Αυτό ισχύει και σε άλλες μονάδες. Όταν γίνεται πανηγυρισμός, σε όποιο παιχνίδι έχει εξασφαλίσει κάποια ομάδα σε όλο τον κόσμο, εντάξει. Στην Ευρώπη έχει συμβεί αρκετές φορές. Σε λέει τώρα τελειώσαμε, είμαστε πρωταθλητές, θα το χαρούμε με την τάδε εύκολη ομάδα. Μάλιστα. Με την τάδε εύκολη ομάδα όμως φέρανε χ. Αυτό έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Εντάξει. Δηλαδή όταν πανηγυρίζεις κάτι. Δεν ξεχάσω ποτέ, Μπάμπη. Δηλαδή το μάτσο τώρα στο τελικό, αυτό που μου έρχεται το πιο τέτοιο, το πιο ζωντανό παράδειγμα, ήταν ο τελικός μέσα με τον Ολυμπιακό. Καλά, εκείνο ήταν έγκλημα διαχείρισης. Αν υπήρχε μια ψυχή. Από την Πέμπτη αρχίσαμε κόρνες, αυτά. Ψυστήρια, τέτοια. Πάρε ένα 0-2 και γεια σας να πούμε. Ναι. Θα βλέπει τον Τζόρντερ Ισραήλ μέσα στο Καφτατζούγκ να σηκώνει το. Και να του σηκώνει και μετά να. Τον ήθελε τότε πάρα πολύ, έτσι. Βέβαια. Θαλάζανε πολλά. Και εκείνη την περίοδο, βέβαια τον κάνει. Θαλάζανε πολλά και ουσιαστικά ήταν η αρχή του τέλους για έναν Άρη εκείνης της εποχής που πήγε να δημιουργηθεί. Η αρχή του τέλους το αντιλαμβάνομαι εγώ, γιατί σιγά σιγά άρχισε πάλι να μπαίνουν μέσα τα ψεγάδια της εσωστρέφειας που οδήγησε στην καταστροφή, την πρόσκαιρη βέβαια, γιατί τώρα βλέπουμε τον Άρη να επανέρχεται. Μάλιστα. Καλά είμαστε, ωραία. Χαλαρά, εντάξει, μια χαρά περάσαμε. Νωρίς φυγάμε, αυτές είναι δουλειές. Νωρίς, να βγαίνει ο κόσμος νωρίς. Αυτό θέλω. Όχι 11 και 12 να έρχονται να βλέπουν συναυλίες και ιστορίες. Στις 9 η ώρα να γεμάτε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν από τις πιο ωραίες Τσιγκνοπέμπτες, γιατί είχαμε και τα παιδιά μαζί μας. Α, τι ωραία, τέλεια. Δηλαδή είχαμε το συνέστημα, ας πούμε, παλιοί συμμαθητές για πρώτη φορά όλοι μαζί να έχουν και τα παιδιά μας. Ωραίο αυτό. Ωραίο. Να τα αντίσουμε, να συναντηθούμε και εμείς έτσι καρναβαλάκια. Σήμερα θα αντιθώ και εγώ καρναβαλάκια. Θα πούμε λίγο από την καθημερινότητα να πούμε αυτό. Έγινε. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα. Έτσι, καλό μήνα, φιλιά. Σήμερα
θα πάμε τα νηψάκια μου σε ένα καρναβαλιστικό πάρτι. Λέω, ντύσου κάτι. Λέω, τι να ντύθω, ντύνομαι όλη την ώρα. Αυτό πρέπει να τους, άντε να τους πεις. Πες το Φωτιάδη να σε φέρει. Προχθές με ντύσαν έτσι. Δηλαδή, το κάνεις λίγο εικόνα αυτό. 5-6 μπαγλαμάδες με την καλή έννοια. Να έχουν το Φωτιάδη στη μέση και να τον τύρουν. Θα ντυθώ Λαχιοπόλης. Καλημέρα στη γραμμούλα. Περιπτεράς. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπαμπή. Παρακαλώ. Και φίλε το βγάζει, μπερδεύεστε λίγο οι Αριανοί, έτσι. Άντε πάλι. Ναι, γιατί, θα σου εξηγήσω τώρα. Ακούω. Θέλω να πω. Ένα πρωτάθλημα είναι 30 αγωνιστικές στήλες. Δεν είναι δύο. Σίγουρα. Είναι 30 αγωνιστικές. Ουδέν αληθέστερον αυτού. Λοιπόν. Ναι, και μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό σε ένα μαραθώνιο, από μια ομάδα η οποία διεκδικεί, ας πούμε, μια θέση στην Ευρώπη, ο στόχος αυτός είναι. Η πραγματική της διαφορά είναι αυτή που έχει ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Εντάξει, είπα εγώ όχι. Έτσι, δηλαδή να είναι 20 βαθμοί, 24. Είπα τίποτα. 15, αντέδρασα εγώ σε αυτό, γιατί το λες. Εγώ. Γιατί στεκόμαστε όλοι σε ένα παιχνίδι και σε δύο παιχνίδια. Όχι, ρε, εσύ, αυτό συμβαίνει και και άλλες χρονιές. Δεν κατηγορώ τον ΠΑΟΚ. Η πίεση της Τούμπας είναι μεγάλη, ρε φιλαράκι. Δεν λέω ότι ξαφνικά η ομάδα να πούμε ξέχασε το ποδόσφαιρο. Αλλά δες όμως τώρα να αντικρούσω αυτό που λες. Εσύ ετοιμάζεις 6 χρόνια. Και καλά κάνεις, αλλάζοντας σχήματα, αλλάζοντας παίχτες, αλλάζοντας τεχνικούς συμβούλους και ξαφνικά κάνεις μια ομάδα που για μένα ακόμα δεν είναι επαρκής βάση των, ειδικά για την Ελλάδα, βάση των χρημάτων που έχεις, θες και άλλη βελτίωση, αν θες τη γνώμη μου. Και ξαφνικά ένας Άρης, ο οποίος έρχεται μετά από 2 χρόνια στη Γάμα, 2 χρόνια στη Β, ξέρω εγώ, από το πουθενά και με έναν άνθρωπο που τον κατηγορείται με τις παλέτες, αυτό είναι ρατσιστικό, η δουλειά δεν ντροπή, έστω με αυτές τις παλέτες ο άνθρωπος έχει 5-10 φράγκα που τα δίνει. Άκουσε με τώρα. Και ξαφνικά την πήρε την ομάδα, βγήκε κάποιους παίκτες, πήρε ένα προποντή, δεν του βγήκε και προχωράει και θα είναι μεγάλο επίτευγμα να μπει στην Ευρώπη. Άρα μην βάζεις δίπλα αυτό το πρωτάθλημα με την Ευρώπη. Αυτό ο Άρης το έχει ξανακάνει. Ναι. Είναι φορά που το κάνει να γυρνά τη χαμηλή κατηγορία. Είναι το μέταλλο της ομάδος. Άλλες ομάδες σπάνια να γίνει όμως, κατάλαβες. Είναι ένα ντέρμπι. Είναι και της βαριάς φανέλας. Γι' αυτό το παιχνίδι ζει. Κατάλαβε το. Άντε πάλι. Όπως ναι, ρε, εσύ. Για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και για το Ολυμπιακός. Ναι, τα ίδια πράγματα λέμε, ρε φιλαράκι. Για το Άρης ΠΑΟΚ και το ΠΑΟΚ Άρης. Ναι, αλλά εντάξει, είπαμε, είμαστε, η διαφορά μας είναι μεγάλη. Ζει ο Άρης γι' αυτό, αλλά και ο ΠΑΟΚ ζει γι' αυτό. Όσο για τον Κάρι που τον κοροϊδεύουμε. Ναι, δεν σωστό τώρα αυτό. Και να είμαστε λίγο στο χώρο και ακούμε και μαθαίνουμε πράγματα. Κράτα λίγο μικρό καλάθι. Όχι, ρε μικρό, άσε τώρα τι θα πάρει. Μάλιστα. Μου τη δίνει που το λες τώρα ο Παλέτας και ο Παλέτας. Μάλιστα. Δεν ξέρει ο άνθρωπος. Έγινε. Και εγώ μηχανικός είμαι και μαζεύω ελιές δηλαδή. Τι πρέπει. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε έτσι. Τσαο, 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 τσαο. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ με το σταθμουδάκο μας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26 και λόγω επειδή στα Facebook και στη σελίδουλα μας και εκεί συνδιαλεγόμαστε. Σήμερα δεν είναι κλήρωση κιόλας, έχω την εντύπωση. Δεν είναι σήμερα η κλήρωση. Το πρωί που ερχόμουν μιλούσαν ο Μοσκοβίτης με τον τέτοιο Σέρβα. Και δεν βγάλαν άκρη. Δεν βγάλαν άκρη. Πάντως δεν βλέπω κάτι. Ναι, δεν βλέπω κάτι στα διαδίκτυα, αλλά έχω την εντύπωση ότι σήμερα έλεγα πιο πριν, μάλλον έλεγα χθες, ότι συνήθως στο κύπελλο Ελλάδος γίνεται Δευτέρα εκκληρώσεις. Αλλά τώρα δεν ξέρουμε. Όλοι θα έχουν τεράστια αγωνία. Ποιο θα είναι αυτό το ζευγάρι. Υπάρχουν αντικρουόμενος. Δηλαδή... Πολλοί λένε ότι να κληρωθεί. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ λένε με την ΑΕΚ, ούτω ώστε να δώσουν διπλά παιχνίδια το ένα το άλλο. Για να πάνε τελικό με μια πιο υποδιέστερη ομάδα. Για να γίνει μεγαλύτερη εκδρομή και να αρχίσουμε να έχουμε τώρα τις άλλες συζητήσεις. Ναι. Τις παλές. Okay, πάλι να πάμε στον Άρη. Δεν ξέρω, να θυμίσω τον προηγούμενο. Κάποιοι, ρε παιδί μου, σου λέω. Ο Άρης κοιτάει σαν τελευταίο παιχνίδι. Τώρα ο ΠΑΟΚ θέλει και καλά να σπάσει το ρεκόρ του Άρη. Ναι, κάποιοι σου λέω. Άλλοι λένε ξανά την ΑΕΚ στον τελικό. Γιατί αυτό θα υπάρχει. Για δύο λόγους. Για να τριτώσει, ας πούμε, το καλό από τη μία και από την άλλη για να αποφευθούν οποιασδήποτε έτσι. Πιθανότητες να υπάρξουν παρενέργειες σε ένα μάτσα, ας πούμε, κυπέλου με την ΑΕΚ στην Τούμπα που θα κρίνονται πράγματα, θα είναι πάλι. Τα πέρασε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή... Πέρασε ο ΠΑΟΚ Άρη, πέρασε ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Τα πιο ήσυχα παιχνίδια των τελευταίων 20 ετών. Και τι 20 ετών και βάλε. Από την αποχή, από τότε που με το Σαπουτζή είχε να γίνει τόσο ήσυχο παιχνίδι στην Τούμπα ΠΑΟΚ Άρης. Λέω τώρα έτσι, ασύρω ευχάριστες μνήμες για τους φίλους του Άρεως. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τότε με αποχή Βουλινού και ιστορίες. Καλημέρα. Έλα, ρε. Τι έγινε, ναι. Πώς είδες
Κλείσε ρε, σήκωσε ο άνθρωπος ο Λευκέντας. Σήμερα έχω γίνει ο Σταύρος Πετρακόπουλος του Άρεος. Εγώ πάντα μου θα βάλω ένα quiz. Ναι. 7:25 τι ώρα είναι. Ναι. Ποια ομάδα του δημοσίου, όχι του λεκανοπαιδίου, έχει τα πιο αρνητικά εισιτήρια στα πιο δημοφιλή αθλήματα. Μάλιστα. Ποια ομάδα του δημοσίου, όχι του λεκανοπαιδίου. Ξέρω εγώ, η ομάδα της ΔΕΗ, η ομάδα της ΕΙΑΘ. Αυτές είναι ομάδες του δημοσίου. Η πρώτη η πέμπτη Ολμέ Θεσσαλονίκης, ξέρω εγώ, τα παίζει, ας πούμε. Ξέρουν αυτοί, ναι. Αυτό. Και σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Αυτά. Μάλιστα. Κοίταξε. Μεταξύ, έλα. Άκουσε τώρα. Ναι, πες να ολοκληρώσεις. Άμα ξαναβγεις κανούμι, γιατί από Δευτέρα θα κλαις. Επειδή το quiz ακούγεται λίγο τριγκαδόρικο και λίγο, ας πούμε, είναι άστοχη, ας πούμε, άσε τώρα το δημοσίου και αυτά, τα είπα μια φορά, τελειώνει. Κάντε ένα πολύ ωραία την ερώτηση. Ποια ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει πάρει 98 στρέμματα φιλέτο? Να τα πάλι τα... πάλι τα στρέμματα, πάλι τα κτηματολόγια βγήκανε. Πώς τώρα, δηλαδή. Μα αυτό ρε φίλε, το πέφτουν οι μάσκες. Εδώ από την ίδρυσή του, ας πούμε. Μάλιστα. Είναι το νούμερο 12 της ομάδας, ο 12ος παίκτης. Μάλιστα. Με έγινε. Νούμερο 10 του. Για άλλες ομάδες δεν μιλάμε. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Έγινε. Άντε, τσάω. Εδώ μου επισημαίνει ο φίλος μου ο Παράκης ότι αυτοανερούμε. Δικαιώνομαι και ξεδικαιώναμε από μόνος μου, λέει. Ρε εσύ, χθες ήσουν ο μοναδικός που έλεγε ότι δεν είναι σήμερα η κλήρωση Παρασκευή. Το έλεγα χθες. Άλλη εκπομπή χθες, ναι. Όλοι το πήρα χαμπάρι από το βράδυ, γιατί πρώτοι εδώ τα ακούτε στο λόγο επειδή. Και με το που το πήρα χαμπάρι άλλοι, εσύ λες ότι σήμερα είναι η κλήρωση. Χθες όμως έλεγα ότι δεν είναι σήμερα η κλήρωση. Μήπως. Βλέπω εγώ, ψάχνεσαι. Και τώρα σας. Ναι, σας βάζω και μια και μήπως τελικά αλλάξει κάτι. Έχουμε μέρα μπροστά μας. Εμείς τώρα που είμαστε μέσα στα κέντρα των αποφάσεων. Έχουμε μέρα μπροστά μας. Λύνουμε και δένουμε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, Ράου. Καλώς στο Βέλγιο. Ελβετία, ρε, τι Βέλγιο. Ελβετία. Σύντορα. Του χρήματο πολύ. Ναι. Συγγνώμη, Μπαμπή, φλαμανδικά δεν μιλάτε εκεί? Τα βάλω. Στις γλώσσες μιλάμε εδώ πέρα. Όχι. Δεν λέω για τη χώρα. Στο Βέλγιο τα φλαμανδικά. Όχι, συγγνώμη τώρα. Στην Ελβετία μιλάνε ιταλικά, γερμανικά και φλαμανδικά. Έτσι δεν είναι? Ανάλογα με τι συνορεύουν. Αυτά λέγονται ρετρορουμανικά. Ρετρορουμανικά. Διάβολο. Μάλιστα. Εντάξει. Αλλά αυτά δεν είναι. Ιορδανέσκου, Χάτζη, τέτοια. Τα φλαμανδικά είναι αυτά που μιλάνε οι Ολλανδοί. Ναι. Αλλά μιλάνε και οι Βέλγοι τα ίδια και στα σύνορα. Καλά που δεν μιλάτε μολδαβικά, γιατί κάποιοι άλλοι τα μιλάνε πολύ καλά τον τελευταίο καιρό. Ναι. Το πιάσαμε. Ναι, το έτσι. Είμαστε από γλώσσες πλούσιοι, πολύ πλούσιοι είμαστε. Έτσι. Άμα πας από ένα καντόν να πάμε στα ιταλικά τα σύνορα, μπορεί να περάσεις καλά, αλλά άμα πας στη γαλλικά σύνορα, δεν θα περάσεις καλά. Οι Γάλλοι, άμα δεν ξέρεις τη γλώσσα τους, ούτε συμιλά, ούτε ξεκοιτάζουν. Αυτό είναι, το κάνουν σε όλους τους λαούς. Εδώ για πες αύριο, Γιάρη, πώς το βλέπεις. Τι πράγμα του Λάρη. Ναι. Αύριο. Να το πούνε οι Παοκτσίδες, αφού το δικό μας αφεντικό έχει μπαλέτα, λένε. Τι τους ενδιαφέρει, τι δουλειά κάνει. Καλά, εντάξει, το είπαμε. Μπορεί να είναι ζωγράφος, ρε παιδί μου, και ο Μπομπ Ρος έχει μπαλέτες. Ας το ρε πάμε, δεν πειράζει, είπαμε. Και εγώ εδώ πέρα στην Ελβετία έκανα 100 δουλειές. Έτσι, δεν τροπεί τίποτα. Και τι σημασία γι' αυτό. Όπως μπορεί να κουνουμήσεις. Έτσι. Στη δουλειά είπαμε, δεν υπάρχει. Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες. Έτσι. Εσείς, αντί να μιλάτε για. Τι πέρασατε χτες καλά, φάγατε, ήπιατε. Μπα, τίποτα, ούτε φάγαμε ούτε ήπιαμε. Σαν εθνική εορτή. Δουλειά, λεφτά υπάρχουν, μια χαρά υπάρχουν. Σαν εθνική εορτή είναι χθες, Μπάμπη. Μπάμπη, η πολλή δουλειά πειράζει, αλλά όχι τώρα, όταν βγεις συνταξιούχος, τότε θα σε πειράξει. Δε, τι θα με πειράξει. Άμα δουλεύουν άλλοι για σέκη, εσύ θα πληρώνεις. Τι ωραία. Εγώ δούλεψα για κάποιους άλλους, τώρα είμαι συνταξιούχος, δουλεύουν άλλοι για μένα. Έτσι. Ναι, αλλά εκεί έχει δουλειά, εδώ που έχει ανεργία και δεν δουλεύει κανένας, ποιοι θα δουλέψουν για να πάρουμε εμείς σύνταξη. Εδώ δεν δουλεύουν οι Ελβετοί, δεν είναι χαζοί. Άντε.
δουλεύουν τα ρολόγια και οι χαζοί μόνο. Ναι, θα έρθουν μετανάστες όμως. Θα έρθουν μετανάστες ούτους ή άλλους. Μάλιστα. Το ρολόγι δεις καμιά φορά να σταματήσει, όλο δουλεύει. Άμα τελειώσει η μπαταρία. Τώρα που θα αλλάξουν οι ώρες, θα αλλάξουν. Άμα τελειώσει η μπαταρία, του ξαναβάζεις άλλη μπαταρία και δουλεύει πάλι. Ναι. Έγινε Χαραλάμπη μου. Γεια σου κύριε Χαραλάμπη. Άλλο τι νέα, δεν μας δεν τι κάνε. Τι, χθες βγήκε ο κόσμος εδώ, γιόρτασε. Και λίγο θολωμένοι τώρα. Καλά, ναι, οι Ελβετοί διασκεδάζουν καθόλου. Συγγνωπέμπτη δεν έχουν εκεί. Ή μόνο τυριατρών. Διασκεδάζω, αλλά αυτή η άλλη διασκέδαση. Ξηροσφύρι του πάνε εδώ πέρα. Ούτε μεζέτες δεν τίποτα, πρέπει να πει τίποτα. Τίποτα. Μάλιστα. Ψίδια θα κάνεις στο σπίτι μόνο. Πίνουν μόνο, πίνουν κρασιά. Έτσι. Πολλά για αυτή. Τα λέμε γιατί πρέπει να πάω για διαλυματάκι. Γεια σου φιλιά, κύριε Χαράλα, χαιρετισμούς και στην κυρία. Βγάλει κανένα πάω χτσίγια. Δεν βγαίνουνε. Δεν βγαίνουνε. Τελειώσανε αυτοί. Δεν βγαίνουν. Άντε, τσάω, τσάω. Για να δούμε στην επόμενη γραμμούλα. Μας περίμενε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Μα δεν βγαίνουν όλοι οι Αριανοί είναι που βγαίνουν. Τώρα τι σου λέω εγώ. Κιτρινό μαύρο το λόγο επειδή. Καλημέρα και καλό μήνα. Επίσης, επίσης. Και σε σένα. Λοιπόν, εχθές δεν είδα τίποτα. Πήγα σπίτι ας πούμε και είδα Netflix. Ας πούμε, βλέπω κάτι σειρές εκεί, τις παρακολουθώ. Κατά τις 10 η ώρα το βράδυ λέω κάτσε ρε, νομίζω σήμερα γινόταν ένα ματς ελληνικό. Κάτσε να μπαίνω μέσα στο site και βλέπω το αποτέλεσμα μόνο. Και βλέπω 0-1. Δεν πίστευα, λέω κανένα λάθος θα γίνει, μου φαίνεται. Κανείς λοιπόν, δεν το πίστευε. Ακόμα και στο 0-1 και στο 80 που. Έτσι στο πέναλτι στο 85. Το και εγώ το είδα κάπου, κάποιος μου το σφύριξε εκεί που έπαιζε. Είδα 0-1 και το παράτησα. Λέω εντάξει, θα γυρίσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά μπήκα μέσα και είδα τα στιγμιότυπα, 4,5 λεπτά στιγμιότυπα, μία φάση η Λαμία. Μία από τα χάσανε. Μαλλιά. Μαλλιά. Κεφαλιέ πάνω στον τερματοφύλακα, shoot out. Και μπροστά από την εστία, έτσι. Δεν μιλάμε για να σου τα πω, ξέρω εγώ. Αυτό είναι ένα τέτοιο για να δούμε πώς. Βλέπω πόσο όταν δεν πρέπει να είμαστε ποτέ σίγουροι. Η ομορφιά του ποδοσφαίρου αυτή. Είναι, ποδοσφαίρο. Ναι, ποτέ δεν πρέπει να είσαι σίγουρος στο ποδοσφαίρο. Λοιπόν, και φίλε μου Μπάμπη, είπες ότι είναι από τα πιο ήσυχα ντέρμπι, ας πούμε, του Παοκάρης, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Πώς να μην είναι, ρε φίλε, αφού δεν υπάρχει βαβούρα. Δεν υπάρχει ο αντίπαλος οπαδός μέσα στο γήπεδο. Σωστό. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Καλά, δηλαδή, και πέρυσι δεν υπήρχαν αντίπαλοι οπαδοί στην Τούμπα και έγιναν διάφορα. Έχουμε ξεχάσει, ξεχάσει πότε υπήρχαν οπαδοί και των δύο ομάδων στα το γήπεδα. Το 2005, έτσι. Τελευταία φορά το 2005. Φαντάσου τώρα μια 15ετία πριν. 14 για να δούμε ότι δηλαδή, άμα το πει έξω αυτό στην Ευρώπη, θα σε δώσουν μια στο κεφάλι και θα σε πούνε αντε ρε φίλε για ποδόσφαιρο, μιλά για κάτι άλλο. Μάλιστα. Έγινε. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, 7:32 πρώτα λεπτά. Θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας ανάπαυλα. Να επιστρέψουμε εδώ να δώσουμε και τα προγνωστικούλια μας για αυτή την αγωνιστική, τις προφητείες μας. Μείνετε συντονισμένοι. Το λόγο επειδή επιστρέφει.